Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. Καλημέρα σας. Με ρωτάς γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο? Γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει? Γιατί εγώ διάβασα και ξέρω. Γιατί δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν? Γιατί δεν είναι δική τους περιουσία για να την πουλήσουν? Γιατί εγώ δεν είμαι καναπεδάτη? Γιατί νιώθω την ανάγκη να αντιδράσω? Γιατί αποφασίζουν για μένα χωρίς εμένα? Γιατί δεν μασάω το παραμύθι τους? Γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο? Γιατί δεν δικαιούμαι να απουσιάσω? Γιατί δεν έχω αυταπάτες για τη σύνθετη ονομασία? Γιατί είμαστε οι περισσότεροι και πρέπει να το δείξουμε? Γιατί δίνουν την ιστορία μου και τον πολιτισμό μου? Γιατί δεν αντέχω άλλο? Γιατί δεν γονατίζω άλλο? Γιατί δεν παραχωρώ άλλο? Γιατί δεν ξεχνώ άλλο? Γιατί δεν φοβάμαι άλλο? Γιατί αν δεν αγωνιστώ, δεν έχω δικαίωμα να μιλώ. Γι' αυτό θα πάω στο συλλαλητήριο την Κυριακή 20 του μηνός στις 2 η ώρα το μεσημέρι, μπροστά τους, εκεί στη Βουλή, στο Σύνταγμα. Καταλάβατε γιατί πρέπει να πάτε στο συλλαλητήριο? Ακούστε όμως και ορισμένα άλλα πράγματα που θα επιβεβαιώσουν απόλυτα τους λόγους που επιβάλλετε να είστε στο συλλαλητήριο. Εδώ και πάνω από 70 χρόνια από την ίδρυση του γειτονικού ομόσπονδου κράτους της Ιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική χώρα έφερε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Σεβέρνα Μακεδόνια, δηλαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονές μας ως Μακεδονία θα τους αναγνωρίζουν εφ' εξής με το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Και μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή συνταγματική τους ονομασία.
Η συμφωνία αναγνωρίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ από το 1977 για την καταγραφή της γλώσσας των γειτόνων μας ως μακεδονικής γλώσσας, με την πρόσθετη όμως και σαφή διατύπωση ότι αυτή ανήκει στην οικογένεια των νότιο-σλαβικών γλωσσών. Υπότιτα που θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα των γειτόνων μας δεν θα είναι Μακεδόνας σκέτο όπως μέχρι σήμερα, αλλά Μακεδόνας πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Αρχιόνι. Πάλιο Μαϊμού, Μαϊμού. Που ο διαφωτισμός θα νικήσει τον Μεσαίον. Κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτά τα οποία ακούσατε είστε πεπισμένοι ότι δεν πρόκειται για διπλωματική και ιστορική νίκη και ευκαιρία, αλλά για μία συμφωνία η οποία προδίδει την πατρίδα μας. Επίσης είμαι σίγουρος ότι με όλα αυτά τα οποία ακούσατε όλοι σας έχετε διάθεση για να κάνετε εμετό, επειδή συχαίνεστε απόλυτα το σημερινό Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε από το στόμα του Έλληνα Πρωθυπουργού να λέει βλακίες που προδίδουν την νοοτροπία μας, την ιστορία μας, τα ιδεώδη μας και ευρωπαϊκά εθνικά μας συμφέροντα. Πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Μακεδονία. Τροπή σας! Τροπή σας! Δεν μπορεί να λέει ότι 140 χώρες αναγνωρίζουν σήμερα τους γείτονές μας σαν Μακεδονία. Και λοιπόν, ας τους αναγνωρίζουν 340 χώρες. Από τη στιγμή που αναγνωρίζονται από 140 χώρες παγκοσμίως, για ποιο λόγο εξαρτάται από μας τι ονομασία θα πάρουν για να μπουν στο ΝΑΤΟ? Άρα την ονομασία εμείς θα την προσδιορίσουμε, κύριε Τσίπρα. Όχι βλακίες, κύριε Τσίπρα. Μπορεί να είσαι ένας πολιτικός βλάξ, ένας επικίνδυνος πολιτικός προδότης, αλλά όχι βλακίες όταν μιλάς για την πατρίδα μας, για τη Μακεδονία μας, για την αιχμή του δόρατος της πατρίδας μας. Δεν είναι δυνατόν να λένε όλοι ναι σε ένα κρατήδιο που ανακήρυξε την ανεξαρτησία μόλις το 1992, δηλαδή πριν 26 χρόνια. Και η ελληνική διπλωματία μαζί με την ελληνική πολιτεία να παραχωρούν εμέναν πρωτοφανή σε πλανητικό επίπεδο τρόπο 2.700 χρόνια μακεδονική ιστορίας στη Βαρντάσκα. Βαρντάσκα τη λέγανε. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Δημητρόφ, σε ερώτηση δημοσιογράφου είπε ότι τώρα αρχίζει η δική τους μακεδονική ιστορία. Δεν υπήρχαμε στα αρχαία χρόνια σαν χώρα και έθνος. Υπήρχαν άλλα ισχυρά κράτη και άλλες μορφές. Υπήρχαν μεγάλες αυτοκρατορίες. Από τη στιγμή λοιπόν, λέω εγώ, που είναι πλήρης η αποδοχή από το Σκοπιανό Υπουργό Εξωτερικών ότι τα Σκόπια δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο μακεδονικό κράτος και πολιτισμό,
Για ποιο λόγο δέχεται η Ελλάδα ή δέχτηκε ο Κοτζιάς, ο οποίος έπρεπε ήδη να ανακρίνεται από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, να δοθεί όνομα Βόρεια Μακεδονία? Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο αρχιτσόγλανος πρωθυπουργός Ζάεφ, αυτός ο προκλητικός ο οποίος μισεί την Ελλάδα, ο άνθρωπος είναι βουλγαρικής καταγωγής, είπε: θα είμαστε πλέον με άλλο όνομα. Εγώ θα είμαι πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι γραμμένο στη συμφωνία. Και συνεχίζοντας είπε: αυτά δεν τα ξέρει ο Τσίπρας, ενώ εγώ στην πραγματικότητα θα είμαι πρωθυπουργός της Μακεδονίας. Θα μιλάω για μακεδονική οικονομία, για μακεδονικό χάρτη, για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονικό χώρο. Θα μιλάω για τη Μακεδονία της Ακοπέλα. Με τη συμφωνία που κάναμε με την Ελλάδα, είπε ο αρχιτσόγλανος αυτός, έχουμε επιτέλους μια χώρα που αναγνωρίζεται από όλους παγκοσμίως. Έχουμε μια χώρα που ζει αναγνωρισμένος ένας μακεδονικός λαός, με μια αναγνωρισμένη μακεδονική γλώσσα. Επιτέλους μπορούμε να βγούμε στην επιφάνεια και να είμαστε κανονική χώρα. Οι πολίτες μπορούν να έχουν προοπτικές εδώ στη Μακεδονία, είπε. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Η Ελλάδα να μας αναγνωρίσει ο λαός. Να μας αναγνωρίσει το μακεδονικό, τη μακεδονική γλώσσα, το μακεδονικό λαό. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά όταν έλεγε ο Ζάεφ δύο μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι πολιτικοί προδότες Τσίπρας και Κοτζιάς δεν τα άκουγαν? Μακεδόν σκιάζει. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν τα άκουγε? Οι Έλληνες βουλευτές δεν τα ακούγανε? Δεν ακούγανε που μιλούσε για Μακεδονία, Μακεδόνες, μακεδονικό? Ακούσατε πουθενά να λέει για Βόρεια Μακεδονία? Ο πνευματικός κόσμος της χώρας μας δεν τα άκουσε? Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν τα ακούγανε? Μήπως, κυρίες και κύριοι, μετά την υπογραφή τα πράγματα μάλλον χειροτέρεψαν, επειδή αυτοί που υπογράψαν είναι άσχετοι με πρώτο και καλύτερο τον πρωθυπουργό? Έχουμε τον χειρότερο πρωθυπουργό που γνώρισε ποτέ χώρα από τότε που δημιουργήθηκε ο πλανήτης Γη σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Υπάρχει μια οργάνωση στο ουράνιο τόξο. Ξέρετε τι δήλωσε? Και τους επιτρέπουνε και υπάρχουν. Ας πάει ουράνιο τόξο στην Τουρκία αν τολμάει. Θα τους είχε θάψει ο Ερντογκάν. Το βρίζουμε τον Ερντογκάν. Το βρίζουμε. Ο Ερντογκάν όμως είναι Τούρκος. Ήθελα να ξέρω, ο Τσίπρας είναι Έλληνας. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ξέρετε τι είπε το ουράνιο τόξο? Η συμφωνία θα είναι ολοκληρωμένη μόνο όταν αναγνωριστεί η μακεδονική μειονότητα. Και μάλιστα στείλανε οι προδότες αυτοί που ζουν στην Ελλάδα στην Deutsche Welle χάρτη, ο οποίος αναρτήθηκε τη σύγχρονη Μακεδονίας, ένας χάρτης ο οποίος απεικονίζει τα Σκόπια και τη δικιά μας Μακεδονία μέχρι και τη Χαλκιδική. Είναι δυνατόν ο Δημητρόν να λέει ότι σαν πολίτης γνωρίζω ότι η γλώσσα μου είναι μακεδονική και κανείς να μην αντιδράει? Είναι δυνατόν ο Κοτζιάς να ήταν υπουργός εξωτερικών? Και αυτοί κάτι θα πάρουνε. Δεν τον βλέπατε στη φάτσα? Δεν σας προκαλεί εμετό η φάτσα του? Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτή η εμετική φάτσα? Αυτή η φάτσα που δεν εκφράζει τίποτε το ελκυστικό, τίποτε το ελληνικό, τίποτε το εθνικό, να διορίστηκε υπουργός
εθνική, εξωτερικών, ο οποίος ήταν και κολλητός του Ανδρέα Παπαδρέου, του Γιώργου Παπαδρέου, και σύμφωνα με πληροφορίες αυτός τον σύστησε στον Τσίπρα. Μα δεν δώσαμε το όνομα, το πήραμε πίσω. Η Φύρο την έλεγε και τη Μακεδονία. Μέχρι την ημέρα που υπογράψαμε. Από την ημέρα που υπογράψαμε, το Μακεδονία πήγε στην Ελλάδα και τη Φύρο τη λέει Βόρεια Μακεδονία. Δεν δώσαμε το όνομα. Βλάκα, ευλάκα. Βλάκα. Σας καλύπτει όλο το δημοσιογραφικό σύστημα. Βλέπω εδώ στο Sky διάφορους πολιτικούς, τον Γρηγοράκο, τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, πώς τον λέει, τον Γεωργιάδη, τη Ράπτη. Τι λέτε όλοι εσείς, τι μπορείτε να πείτε όλοι εσείς, μόνο μπούρδες θα πείτε όλοι εσείς. Τώρα το θυμηθήκατε, δεν έχετε την ικανότητα πριν πεινάσετε να μαγειρεύετε. Μαγειρεύετε πρώτα και μετά λέτε τον κόσμο, πρόσεξε μην ξαναπεινάσεις. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αφού λοιπόν οι Σκοπιανοί αρχιτσόγλανοι παραδέχονται ότι πρόκειται περί σλαβικής γλώσσας, πού κολλάει η έκφραση μακεδονική γλώσσα, κυρίες και κύριοι? Του εκτσογλανισμού. Κατά την προσωπική μου άποψη, η ηθαγένεια καθορίζεται από τη φυλή και τον τόπο κατοικίας. Πάνω χάρη Τουρκοκύπρι, Ελληνοκύπρι. Ως ιστάτη υποχώρηση της Ελλάδος για τους Σλάβους που κατοίκησαν σε ένα μικρό κομμάτι της Μακεδονίας, θα ήταν αναγνωρίσιμη ως ιστάτη από την πλευρά μας πράξη μια σλαβομακεδονική ηθαγένεια. Δεν είναι δυνατόν ο Ζάεφ, συνεπικουρούμενος από την προδοτική πολιτική υποστήριξη του διδήμου Τσίπρα και Κοτζιά, να λέει ότι εγώ ήμουν παρόν στην Ελλάδα, δίπλα μου καθόταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, μιλούσα για μακεδονικό και ελληνικό αντικείμενο, μιλούσα για Μακεδόνες και Έλληνες πολίτες. Μπορεί να μην τους αρέσει, αλλά αυτό είναι το σωστό. Αυτό βγαίνει από τη συμφωνία. Όταν πήγαμε στην ελληνική πλευρά στην Πρέσπα για τις υπογραφές της συμφωνίας, ο Τσίπρας μου είπε: Ζώρα, θα πάμε στη δικιά σας πλευρά και θα πάμε μακεδονική σαλάτα. Αυτός έτρωγε μακεδονική σαλάτα. Όχι ελληνική σαλάτα, μακεδονική σαλάτα. Και θα είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός που θα μπω στη Βόρεια Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, οι Μακεδόνες, εγώ το λέω αυτό, δεν ήταν Σλάβοι και δεν μιλούσαν σλάβικα. Οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και μιλούσαν ελληνικά. Γιατί δεν ενοχλούμαστε εμείς όταν λένε μακεδονική σαλάτα? Σκάσε εσύ, σκάσε. Σκάσε νούμερο. Σκάσε επιτέλους όλοι σας. Το έχετε παραξηλώσει. Δεν είναι δυνατόν να έχετε θάψει όλα τα δράματα τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα με τη δικαιολογία ότι έχουμε να λύσουμε το πρόβλημα του Σκοπιανούς. Έχει μούτρα και μιλάει ο Μπουτάρης, ο οποίος σκοτώθηκε με την κυρία Γούλα. Μια κυρία Γούλα η οποία ήταν έμπιστη του κυρίου Μπουτάρη. Και είπε ο Μπουτάρης για τη Γούλα: όλα τα γίδια είναι ελεύθερα να πάνε όπου θέλουν. Αυτός ο άνθρωπος συναντήθηκε και με την Νοτοπούλου. Θα τα πούμε και με σένα, Νοτοπούλου, όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε και με σένα, Νοτοπούλου, όταν έρθει η ώρα. Αν θέλεις να ασχοληθείς με το Δήμο, πρέπει να έχεις πολιτικό θάρρος. Και αν έχεις πολιτικό θάρρος, θα βγεις εδώ, στην παρέμβαση. Όχι στο κανάλι 3 της πουλημένης ελληνικής τηλεόρασης, όπου σε βλέπαμε προχθές. Και το μόνο που κάναμε ήταν να γελάμε και από τη φάτσα σου, αλλά και από την ασχετοσύνη που έχεις όταν μιλάς την ελληνική γλώσσα. Οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονές μας ως Μακεδονία θα τους αναγνωρίζουν εφ' εξής με το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η κυρία Νοτοπούλου συναντήθηκε με τους τρεις αντιδημάρχους Παπά, Λεκάκη και Μπαρμπουνάκη σε γνωστό ουζερί της πόλης. Τι συζήτησαν οι τέσσερις την ώρα που πήραν το ουζάκι? Τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών? Είναι δυνατόν η Νοτοπούλου να συζητάει εξελίξεις σχετικά με πολιτικά εθνικά θέματα ή με δημοτικά? Είναι δυνατόν η κυρία αυτή, για λόγους τους οποίους θα τους πούμε όταν έρθει η ώρα, να υποδείχθηκε από τον κύριο Τσίπρα
Σαν υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Και ο παπάς τρώει και πίνει στην υγειά των κοροϊδών. Από την άλλη πλευρά αναμένονται εξελίξεις. Οι δύο βουλευτές του ποταμίου Ψαριανός και Αμοιράς κάνανε μια ανάρτηση από την οποία βγαίνει το νόημα ότι το ποτάμι διαλύεται. Δηλώνουμε και εκφράζουμε την απόλυτη διαφωνία μας με την περίεργη επαμφωτερίζουσα και αλλοπρόσαλη στάση του κόμματος, δήλωσαν οι δύο βουλευτές οι οποίοι έχουν ταχθεί κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Οι δύο βουλευτές είπανε με το πολιτικό μαγειρίο, με το πολιτικό μαγειρίο επαναλαμβάνω, που έχει στηθεί από τα τσιπ πρωτετεχνία με διάφορα ρετάλια επιχειρηματίες, υπηρεσίες και από κόμματα, δηλώνουμε ότι αυτή η προοδευτική σύριζο-συμμαχία περίεργων και ετερόκλητων τύπων μας βρίσκει ετελώς αντίθετους. Ο κύριος Θοδωράκης, τι έχει να πει για αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι? Ο κύριος Θοδωράκης τι ρόλο παίζει, κυρίες και κύριοι? Μήπως ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να εκτοξεύουμε βόμβες οι οποίες θα σας προβληματίζουν ιδιαίτερα? Να χαρακτηρίσω απλώς, για να μην τον βρίσω χειρότερα, κακό ηθοποιό, τον Θοδωράκη. Κύριε Θοδωράκη, κύριε Σταύρο Θοδωράκη, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πολιτικά έχει εξαφανιστεί? Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι με το να επιδεικνύεις μια δειλία να βγεις σε μέσα ενημέρωσης Βορείου Ελλάδος αποδεικνύεις ότι είσαι μια πολιτική ανυπαρξία? Υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Θεοδωράκη, ότι είσαι κι εσύ στο κόλπο? Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι Έλληνες αναρωτιούνται πόσο ή πόσα κόστησε η ψήφος του κυρίου Δανέλη, του ποταμίσιου βουλευτή που έδωσε φιλή της ζωής στη σάπια και όζουσα κυβέρνηση Τσίπρα. Πόσο ή πόσα κόστησαν οι βουλευτές που εγκατέλειψαν τον Καμένο ή έφυγαν για να μείνει στο Μέγαρο Μαξίμου ο εθνικός μειοδότης, ο σημερινός πρωθυπουργός, για να υλοποιηθεί η συμφωνία της λίμνης των Πρεσπών? Σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει? Κύριοι, θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι πολιτικοί είμαστε ψεύτες. Πόσο ή πόσα άραγε κόστησε η κυρία Παπακώστα, που παρετήθηκε αλλά δεν έγινε δεκτή η παρέτησή της από το γενναιόψυχο Τσίπρα? Λυπούμε για λογαριασμό σου, Παπακώστα. Λυπούμε για λογαριασμό σου. Είμαι σίγουρος ότι ήταν τέτοια η επιμονή της να παραιτηθεί και να φύγει από την υπουργική καρέκλα, που περίμενε όρθια με το ακουστικό σταυτί, ηρωνικά το λέω αυτό, για να πάρει την τυπική άρνηση από το Μαξίμου. Ποια η Παπακώστα, που ήξερε ότι δεν θα υπέβαλε την παρέτηση αν ήξερε ότι η παρέτηση θα γινόταν αποδεκτή? Θοδωράκης, κυρίες και κύριοι, αυτός θα δώσει τους 150 και κάτι μαζί με τους άλλους δύο. Ένας τριτοκλασάτος, ένας ατάλλαντος, ένας ηθοποιός ο οποίος το παίζει πολιτικός, και ένας πολιτικός ο οποίος είναι η κλασική περίπτωση του ηθοποιού. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αντάλλαξε με πολιτικά ωφέλη τη στάση του κυρίου Δανέλη, καθώς και τη δικιά του. Πολλά τα λεφτά, ρε. Λένε ότι τον προορίζουν για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, σε τέτοια παζάρια ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει ότι είναι ανοιχτός. Φυσικά, ο κύριος Θεοδωράκης είναι ήδη εξαφανισμένος πολιτικά και ελπίζω ότι εντός ολίγου να μην το μαζέψει στην αυλή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τώρα τελευταία έχει μαζέψει πολλά πολιτικά απόβλητα, τα οποία τα ακούει ο ελληνικός λαός και εκτός από προβληματισμούς έχει και αιμετικές διαθέσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Too hard to die. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε.
πρώτη φορά αριστερά. Μακεδονία, ξακουστή του Αλέξανδρου. Μακεδονία ξακουστή την ώρα που φεύγει ο υπουργός. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδιωξε τους βάρβαρους και ελευθερίσε το. Άρθρο 6. Προσέξτε παρακαλώ. Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων απαγορεύεται η κάθε ενέργεια από κρατική υπηρεσία που πιθανόν να υποδαβλίζει τον σοβινισμό και τον αναθεωρητισμό. Κυρίες και κύριοι, συμβουλεύω τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, τους βουλευτές που απαρτίζουν το ελληνικό κοινοβούλιο, να αποφύγουν να κάνουν τη συνεδρίαση η οποία έχει σχέση με την εθνική μας αυτοκτονία. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από μεμονωμένα πρόσωπα σε κρίσιμες θέσεις. Θέσεις ευθύνης. Τα μεμονωμένα αυτά πρόσωπα ξεπούλησαν τα πάντα κατά καιρούς στο βωμό του προσωπικού ωφέλους. Ένα όφελος το οποίο δεν είναι πάντα χρηματικό, τώρα μπορεί να είναι, αλλά ήταν και ηθικό και εξουσιαστικό. Δίπλα σε τέτοια πρόσωπα που είναι λίγα, πάντα βρίσκεται μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που δεν διανοούνται την έκταση της αχριότητος των προσώπων που ακολουθούν, γιατί ο νους τους είναι στο συμφέρον. Σήμερα οι πραγματικοί ξεπουλημένοι που ξεπουλάνε τη Μακεδονία μας είναι ελάχιστοι. Οι ακόλουθοί τους όμως είναι πολλοί και συνήθως ανυποψίαστοι. Σε αυτούς λοιπόν τους ακόλουθους που είναι πολλοί και ανυποψίαστοι και ακολουθούν τους ελάχιστους πολιτικά ξεπουλημένους, εγώ είμαι υποχρεωμένος από αυτό το μικρόφωνο να τους στείλω ένα μήνυμα. Ενεργοποιήστε τους νευρώνες στο εγκεφάλου σας. Σκεφτείτε τις συνέπειες για την πατρίδα. Αφήστε τις προσωπικές συμπάθειες και τις αδυναμίες. Και μέσα στο μυαλό σας θα σκέφτεστε μόνο τη λέξη Ελλάδα. Μόνο το ελληνική Μακεδονία. Δεν μιλάμε ούτε για ποδόσφαιρο, ούτε για οπαδισμό, ούτε για ομάδες. Μιλάμε για την πατρίδα μας. Και αυτό το οποίο εκμεταλλεύονται πάντα οι ξεπουλημένοι σαν τους σημερινούς πολιτικούς είναι να εκμεταλλεύονται τους ανυποψίαστους πολίτες. Υπάρχουν πάμπολα κορυφαία παραδείγματα όπου εθνάρχες της νεοελληνικής ιστορίας δημιούργησαν εθνικά εγκλήματα. Πρώτος και καλύτερος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το θυμάστε, ο οποίος επειδή ήταν εξουσιομανής προκάλεσε εθνικό διγασμό. Μήπως θέλετε να σας πω τι έκανε ο Βενιζέλος το 1915 με την καβάλα που την παρέδωσε, την καβάλα την παρέδωσε στους Βούλγαρους ως αντάλλαγμα για να βγουν στον πόλεμο.
Μήπως το 1922 δεν παραδώσαμε την Ανατολική Θράκη στους Τούρκους? Ή μήπως θέλετε να σας θυμίσω ότι ο κύριος Βενιζέλος, κύριο θα το λέω, και ας πέθανε, πρότεινε την παράδοση της Φλόρινας στους Ιουγκοσλάβους με αντάλλαγμα μερικές μεραρχίες για να επιτεθούμε στην Τουρκία και να ξαναπάρουμε την Ανατολική Θράκη? Αν θέλετε να σας πω και για το Μακάριο και για τη γνωστή συνωμοσία την οποία έκανε στις Σεϊχέλες με τους Βρετανούς. Μήπως θέλετε να σας πω και για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή λίγο μετά την έναρξη του Κυπριακού αγώνα? Αυτά θα τα πούμε άλλη φορά. Αυτό το οποίο σας λέω σήμερα είναι ότι εσείς που είστε εκατοντάδες χιλιάδες ανυποψίαστοι, μη παρασύρεστε στο εθνικό θέμα της Μακεδονίας από τους ελάχιστους πολιτικά ξεπουλημένους, με πρώτο και καλύτερο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Την Εκκλησία, την Εκκλησία, όποιο χέρι θέλησε να την αγγίξει, ξεράθηκε το χέρι αυτό. Ήρθα και εγώ μαζί σας στο χώρο της ελληνικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι ποτισμένος από τα αίματα αυτών των ηρώων, αυτών των μαρτύρων που εθυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και κάποιοι από μας να κάθονται αναπαυτικά στις πολυθρόνες του σήμερα για να προετοιμάζουν την ιστορική λύθη, ώστε να μην θυμάται κανένας πλέον από τους νέους, από τη νέα γενεά, που οφείλουμε την ελευθερία μας και την ανεξαρτησία μας. Πρώτα Έλληνες Ορθόδοξοι και μετά Ευρωπαίοι. Κυρίες και κύριοι, μία από τις μεγαλύτερες απώλειες της ελληνοσύνης ήταν ο θάνατος του Χριστόδουλου. Για φανταστείτε, κλείνοντας τα μάτια σας, να ζούσε σήμερα ο Χριστόδουλος. Ο Τσίπρας θα είχε αυτοκτονήσει και θα είχε φροντίσει να κάνει αυτοταφή, γιατί δεν θα βρισκόταν κανένας να τον θάψει. Μια που είχε πει μετά τα 70, δεν χρειάζεται να παίρνουν σύνταξη οι άνθρωποι και θα πεθαίνουν. Έτσι δεν είχε πει? Ας πεθάνεις εσύ λοιπόν. Εγώ γουστάρω πάνω από 70 να ζουν οι άνθρωποι. Αν εσύ δεν γουστάρεις επειδή δεν θες να πληρώνεις συντάξεις. Βεβαίως οι ανελίτες βουλευτές και υπουργοί μαζί με την κυρία Παπακώστα προκαλούν εμετικές διαθέσεις στον ελληνικό λαό και τους ενημερώνω από αυτό το μικρόφωνο που σήμερα ακούγεται σε όλη την Ιφίλιο, σύμφωνα με τα μηνύματα πώς που έρχονται εδώ βέβαια, αλλά δεν διαβάζουμε μηνύματα, ορισμένοι άλλοι διαβάζουν. Η κυρία Κοτσιώνη πάνω σκάνει διαβάζει μηνύματα. Ακού Κοτσιώνη. Τους στέλνω ένα μήνυμα από εδώ, τους κυρίους αυτούς και τις κυρίες. Θέλω να πω ότι την προδοσία πολύ αγάπησαν, αγαπητέ ανελίτες και κυρία Παπακώστα, τον προδότη κανένας. Θεωρείτε σίγουρο δεν θα υπάρχετε στο μελλοντικό πολιτικό χάρτη της πατρίδος. Δυστυχώς όμως η ζημιά που κάνετε στην πατρίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πάντα αυτοί οι οποίοι προδίδουν την πατρίδα δεν υπάρχουν εσυνεχεία στο πολιτικό χάρτη, αλλά έχουν κάνει τη μεγάλη ζημιά. Μήπως αυτό το πράγμα συμβαίνει όταν μερικοί από αυτούς χρωστάνε χρήματα τα οποία αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια σε τράπεζες και δημόσιο? Ποιος πήρε δάνειο το 2009 και ένα άλλο δάνειο το 2013 από την Εθνική Κρίμα Τράπεζα? Να πάρει, ευχή να πάρει, κρίμα! Δύο δάνεια, ποιος θα πήρε 798.697,49 ευρώ? Σήμερα το δάνειο έγινε 854.676,41 ευρώ. Αυτό το δάνειο γιατί δεν εισπράτεται από την Εθνική Τράπεζα, κορίτσι μου, θα μας πεις? Εκτός ότι δεν σε κολλάει η Εθνική Τράπεζα για το δάνειο που πήρες, έκλεισες από ό,τι έχω μάθει και θέση στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά.
Υπάρχει όμως και κάποιος άνδρας, ο οποίος δεν εγκαταλείπει την καρέκλα του. Φυσικά ο λόγος δεν είναι ότι έχει υπευθυνότητα. Ο λόγος δεν είναι ότι έχει αρχές. Ούτε έχει σταθερές αξίες. Ο λόγος είναι τα χρέη σου, τα χρέη του. Όταν λοιπόν ο κύριος αυτός, τη στιγμή που ο πολίτης δεν έχει να φάει, χρωστάει 1.144.197 ευρώ, με οφειλή στο δημόσιο 213.656 ευρώ, είναι δυνατόν να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού? Είναι δυνατόν να ενδώσει στα εθνικά συμφέροντα? Δουλικά θα φερθεί, γιατί μόνο οι δούλοι ξεπουλάνε την πατρίδα για τα αργύρια. Ήθελα να ξέρω όμως, το σπίτι σου, το οποίο το πήρες με δάνειο, θα το δώσει η τράπεζα στην οποία χρωστάς τα κοράκια? Άνδρας ο ένας, γυναίκα η άλλη. Τα ευκόλως εννοούμενα δεν παραλείπονται στην εκπομπή μου. Την ώρα που κρίνω εγώ ότι πρέπει, θα αναφέρω τα ονόματα τους. Από την άλλη μεριά, κυριαρχεί το μακεδονικό. Το έβαλε στην ατζέντα της καθημερινότητος ο πρίτανης του ψεύδους Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Δεν είδα να ασχολείται κανένας ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία είναι έτοιμα να βάλουν λουκέτο. Δεν είδα να ασχολείται κανένας ότι είναι έτοιμα τα ελληνικά ταχυδρομεία να διώξουν 4.000 υπαλλήλους για να μειώσουν τις δαπάνες τους. Ούτε ασχολείται κανείς ότι θα τους καταργήσουν το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα. Υπάρχει ένα απίστευτο μπάχαλο στην Ελλάδα, το οποίο έχει σκεπαστεί έντεχνα από τους πολιτικούς απατεώνες που μας κυβερνάν. Ένα έντεχνο σκέπασμα, το οποίο ονομάζω σκέπασμα από προσανατολισμού. Μεγάλο πρόβλημα με τις συντάξεις. Μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία των νοσοκομείων, όπου για να κάνεις μια καρδιολογική εξέταση τις περισσότερες φορές τα μηχανήματα είναι χαλασμένα. Μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Αν δεν έχεις γνωστούς, είσαι δούλος της ουράς. Είσαι δούλος του σαδισμού του κάθε υπαλλήλου. Τα πάντα σκεπάζει το σημερινό συλλαλητήριο. Παρόλα αυτά, χθες στην Ελληνική Βουλή φέρανε το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών για να αρχίσουν οι διαδικασίες για ψήφισμα. Την άλλη εβδομάδα λέγεται θα το καθαρίσουν. Ασχολείται κανείς ότι οι Έλληνες έχουν γίνει φτωχότεροι ακόμα και από τους πολίτες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ? Μπορεί, κυρίες και κύριοι, να έχουμε κομμουνιστές στην κυβέρνηση, ντεμέχ και φανατικούς, οι οποίοι παίρνανε διδάγματα από το Ανατολικό Μπλοκ και ήρθε η ώρα και τα εφαρμόζουν στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν περίμενα εγώ προσωπικά ότι η Ελλάδα θα έχει πολίτες οι οποίοι είναι φτωχότεροι από τους αντίστοιχους πολίτες του Ανατολικού Μπλοκ. Βάλτε το στο νιονιό σας και αυτό το πράγμα,
για να το έχετε υπόψη σας. Γιατί η ζωή συνεχίζεται. Έχει και αύριο, έχει και μεθαύριο. Και η Ελλάδα. Και η καθημερινότητα είναι λυσαλέως σαδιστική. Η Ελλάδα πέρασε απίστευτες δυσκολίες. Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Αλλά βλαμμένος είσαι, αγόρι μου. Βλαμμένος είσαι, Σαμαρά. Γι' αυτό έγινε ο Τσίπρας ο υπουργός. Επειδή έγινε αυτή η καταστροφή συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Η Ελλάδα που ήταν όταν έγινε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήτανε, Σαμαρά? Εσύ κούρεψες τα ομόλογα, Σαμαρά. Εσύ έβαλες τον Έφια, Σαμαρά. Εσύ έκανες τον Τσίπρα πρωθυπουργό, Σαμαρά. Και σήμερα έπρεπε να είσαι κρυμμένος σε κάποια σπηλιά και να μην εμφανίζεσαι. Έχεις μούτρα και μιλάς. Και εσύ και ο Βενιζέλος. Είσαι αξιολύπητη πολιτικά. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αγωνίστηκα. Και την αρχή εσείς την κάνατε. Δώσετε το δικαίωμα σε έναν άσχετο στην κυριολεξία, σε έναν άνθρωπο των αφισοκολλήσεων, των πεζοδρομίων και των καθημερινών σαματάδων και καταλήψεων, να γίνει πρωθυπουργός, επειδή κλέψατε, Σαμαρά και Βενιζέλο, την περιουσία των Ελλήνων. Εγώ δουλεύω για το παραπάνω. Την κλέψατε και συγχρόνως εξαφανίσατε μια μεγάλη επιχειρηματική διαδικασία σε όλη τη χώρα, την οικοδομική δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα η οποία συντηρούσε 256 επαγγέλματα, κρατούσε ζωντανή την εργασιακή δυνατότητα των Ελλήνων να δουλεύουν, και εσείς καταστρέψατε το όνειρο του Έλληνα. Το όνειρο του Έλληνα είναι το ακίνητο. Μήπως σας ενοχλούσε αυτό, Σαμαρά? Μήπως ήσουν αδουλάκι και εσύ της κυρίας Μέρκελ πριν γίνει δουλάκι ο κύριος Τσίπρας και υπήκοες πιστό εις εντολές της? Γιατί κούρεψες τα ομόλογα του ελληνικού, των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες σήμερα κινδυνεύουν και από ρευστότητα και από τα κόκκινα δάνεια. Οι χρηματιστηριακές αξίες των τραπεζών βρίσκονται σε εξευθελιστικό επίπεδο. Ποιος έβαλε την ένεση με το θανατηφόρο Κιάνιο στο κορμί των τραπεζών, Σαμαρά, με αποτέλεσμα να δολοφονήσεις ένα υγιές οικονομικό σύστημα, έχοντας σαν συμμέτοχο τον επικίνδυνο και άσχετο Βενιζέλο και τον ιδιωτικό σου πράκτορα, τον κύριο Στουρνάρα, τον οποίον αφού τον έκανες υπουργό οικονομικών για να εφαρμόσει τα σχέδια των Γερμανών, εν συνεχεία στο παραπέντε τον βόλεψες και τον έκανες διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για να εξασφαλίσει τις οικονομισίες του, και αυτός από τον παχυλό μισθό και τη θέση από την οποία δεν μπορεί να σε διώξει κανένας. Ένας Στουρνάρας του οποίου η βίλα στη Σύρο ήταν κολλητή με τη βίλα του Παπαντονίου που είναι στη φυλακή. Τους χώρισε μεσοτυχία. Ο ένας είναι στη φυλακή και ο άλλος είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Ο δε καινούργιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ήταν υπασπιστής του Υπουργού Παπαντονίου όταν ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Παπαντονίου, που σήμερα είναι στη φυλακή. Γιατί βλέπετε τι ωραία δένουν όλα αυτά. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Πάρτε και μία κλωστή και σειράψτε τα. Και αφού τα σειράψετε, πάρτε ένα σπάγκο που είναι ανθεκτικότερος και ράψτε τα.
στο κολομυαλό σας επιτέλους, για να μάθετε να σκέπτεστε και να μην είστε οι συνηθισμένοι ανυποψίαστοι. Είναι δυνατόν να υπάρχουν δημοσκοπήσεις που να δίνουν 21% στον Τσίπρα? Είναι δυνατόν να υπάρχουν δημοσκοπήσεις που να δίνουν 30% σε Έλληνες οι οποίοι λένε ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών? Έχουμε ένα πρωθυπουργό με Γερμανίδα babysitter. Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση που έκανε πρωθυπουργό τον Τσίπρα με τη βοήθεια του Πάνου του Καμένου, τον οποίο τον είχαμε χθες εδώ πέρα και είπε πολλές αλήθειες και απήντησε ομολογιακά και σε πολλές δύσκολες ερωτήσεις, ετοιμάζει να κάνει ακόμα κάτι. Να προβεί στη ληστεία άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η ατιμία που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνησή μας δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, αλλά σίγουρα θα έχει και συνέχεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας επεβίωσε επειδή αγωνιζόταν ο λαός της σκληρά στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας της. Είτε επειδή το ήθελε ο λαός, είτε γιατί αναγκαζότανε σαν χώρα να δώσει αναρρύθμιτες μάχες. Έχουμε νικήσει και έχουμε χάσει πολλούς πολέμους, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λάβει χώρα σε σειράξεις μικρές και μεγάλες. Αλλού έχουμε ανταποκριθεί επιτυχώς, αλλού έχουμε ανταποκριθεί ανεπιτυχώς. Αυτή τη φορά όμως, σχετικά με την περίπτωση της ονομασίας του κρατηδίου των Σκοπίων, το ελληνικό έθνος, ο ελληνικός λαός, όλοι εμείς βιώνουμε κάτι το πρωτοφανές και το πρωτόγνωρο. Υποχρεούμεθα να υποστούμε αμαχητή μια κολουσία ήττα σε πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η ήττα θα είναι η οδυνηρότερη όλων των εποχών, γιατί δεν μας δόθηκε η ευκαιρία αυτή τη φορά να δώσουμε μάχη. Η ήττα αυτή, αν επιτευχθεί με τη βοήθεια των πολιτικών προδοτών, θα καταγραφεί στην ιστορία σαν μια ήττα η οποία έγινε χωρίς να κηρυχθεί πόλεμος. Ούτε μια τουφεκιά, κυρίες και κύριοι, δεν έχει χύσει στον αέρα. Και κινδυνεύουμε εμείς οι Έλληνες για πρώτη φορά να χάσουμε το πολυτιμότερο στοιχείο της άειλης κληρονομιάς μας. Έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας στα ελληνικά που έμαθε γνωρίζει τι θα πει η λέξη άειλη. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να χάνουμε το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης του ονόματος Μακεδονίας? Αυτό όλοι το ξέρουν. Και οφείλεται στην προσήλωση, στην προσήλωση, επαναλαμβάνω, στην πυθύνια προσήλωση, στη δουλικότητα, θα συμπληρώσω, της ηγεσίας του κράτους, του κράτους μας, της Ελλάδας μας, που υπακούει με ένα πρωτοφανή προδοτικό τρόπο στα κελεύσματα των ξένων.
Το κόμμα το οποίο κυβερνά σήμερα την πατρίδα μας. Και όλοι όσοι το διατηρούν στη ζωή βάζουν συνδικαιούχους στο όνομα της Μακεδονίας και όλων των άλλων χαρακτηριστικών που συνθέτουν την υπεραξία του μεγάλου αυτού ονόματος. Προσπαθούν να το διατηρήσουν στη ζωή οι προδότες. Προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα κράτος. Προδότες. Προσπαθούν να του δώσουν το όνομα Μακεδονία. Οι προδότες. Οι οποίοι βοηθούνται από ορισμένα πνευματικά παράσιτα. Τα οποία δεν έχουν το ειδικό βάρος της λέξης πνευματικό. Όταν έρθει η ώρα, όλος ο κόσμος θα νομίζει και θα είναι σίγουρος, γράψτε αυτό που σας λέω, θα φάμε δύο λεφτά Γιάννη, που σηκώνει είναι για τα χέρια, για τα ρολόγια. Όταν έρθει η ώρα, γράψτε αυτό που σας λέω, όλος ο κόσμος θα νομίζει και θα ξέρει ότι οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες, είναι απόγονοι του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου και είναι οι νόμιμοι κτήτορες και χρήστες του θαύματος της αρχαίας Μακεδονίας, του θαύματος της αρχαίας Μακεδονίας. Φτάνουμε στο σημείο μια ισχνή μειονότητα φανατικών αριστεριστών και κεροσκόπων κόντρα στη θέλησή μας να έχουν μπει στο άβατο με τα πνευματικά μας ασημικά και να το έχουν ρίξει στο πλιάτσικο και να σκοτώνουν τα πάντα σε τιμή ευκαιρίας επειδή πουλάνε τα εθνικά μας προϊόντα σε Σλάβους κλεταποδόχους. Σε λίγο καιρό όλος ο κόσμος θα ξεχάσει το Σκόπια με δικιά μας ευθύνη. Ήθελα να ξέρω, θα πάει κανείς στο κουδί? Ήθελα να ξέρω, θα δει κανείς το ειδικό δικαστήριο? Ήθελα να ξέρω, θα καταργηθεί για λόγους προδοσίας η μη εκτέλεση θανατικών ποινών? Ρωτάω. Σκεφτείστε το και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις. Κανόνια της πόλης χαλάσαν, μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. Πάλι πριν μας για τώρα σκορπίσαν και ξανά για μας λευτεριά. Για να φτιάξουμε τα όσα γκρεμίσαν, ας κοιτάξουμε τώρα μπροστά. Μακεδονία, η ελληνική, πάλι θα πάτε πολιτική. Ανακοίνωση. Τι με ρωτάς, γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο? Γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει? Γιατί εγώ διάβασα και ξέρω. Γιατί δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν? Γιατί δεν είναι δική τους περιουσία για να την πουλήσουν? Γιατί εγώ δεν είμαι καναπεδάτη? Γιατί νιώθω την ανάγκη να αντιδράσω? Γιατί αποφασίζουν για μένα χωρίς εμένα? Γιατί δεν μασάω το παραμύθι τους? Γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο? Γιατί δεν δικαιούμαι να απουσιάσω? Γιατί δεν έχω αυταπάτες για τη σύνθετη ονομασία? Γιατί είμαστε οι περισσότεροι και πρέπει να το δείξουμε? Γιατί δίνουν την ιστορία μου και τον πολιτισμό μου? Γιατί δεν αντέχω άλλο? Γιατί δεν γονατίζω άλλο? Γιατί δεν παραχωρώ άλλο? Γιατί δεν ξεχνώ άλλο? Γιατί δεν φοβάμαι άλλο? Γιατί
Γιατί αν δεν αγωνιστώ, δεν έχω δικαίωμα να μιλώ. Γι' αυτό θα πάω στο συλλαλητήριο την Κυριακή 20 του μηνός στις 2 η ώρα το μεσημέρι, μπροστά τους, εκεί στη Βουλή, στο Σύνταγμα. Λαέ της Μακεδονίας! Ορθόδοξοι και μετά Ευρωπαίοι. Προς την Αγιά Σοφιά, αλήτρωτες πατρίδες, ελπίδες μου χρυσές. Έφτασε η ώρα να κλείσουν οι πληγές. Φέρνει ο άνεμος μηνύματα απ' τα πορταριασμένα μνήματα του τραγουδού τη δόξα σου, Ελλάδα. Στα τεχνάσματα κατά του έθνους όλοι γνωρίζονται ότι ο Τσίπρας και τα λαμόγια του είναι μανούλες. Είναι δυνατό σήμερα η αγορά στην Αθήνα να είναι ανοιχτή? Τι το κάνουν αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο οι εμπορικοί σύλλογοι Αθηνών δεν απεφάσισαν σήμερα λόγω του συλλαλητηρίου να μην ανοίξουν τα μαγαζιά? Έχω πληροφορίες επίσης ότι η στάση δεν δέχεται να πυκνώσει τα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των διαδηλωτών, παρά τις συνεχείς οχλήσεις των διοργανωτών. Νωρίτερα δε αναγκάστηκε η Οργανωτική Επιτροπή που έχει σχέση με το συλλαλητήριο να αναρτήσει ένα κείμενο που διαμαρτύρεται εντονότατα εναντίον της διοίκησης στη στάση, η οποία δεν πυκνώνει τα δρομολόγια για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, μια και τα πούλμαν θα τερματίσουν μακριά από το σημείο της διαδήλωσης, οπότε θέλει ποδαρόδρομο. Καλημέρα κύριε Νασιούλα. Είμαστε μάχημοι, είμαστε στο κέντρο των Αθηνών, έτοιμοι για το μεγάλο συλλαλητήριο. Δώστε μου μια εικόνα. Κοιτάξτε, στο δρόμο πετύχαμε ήδη από τα χαράματα ένα απερίγραπτο κομβόι από λεωφορεία, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι θα είναι διπλάσια η συμμετοχή από το τελευταίο μέγιστο συλλαλητήριο. Εδώ, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, ήδη έχουμε διασπαρμένα τα λεωφορεία να κατευθύνονται προς τους χώρους που τα κατευθύνει η τροχιά, για να μπορέσουν μετά με τα πόδια να έρθουν προς το κέντρο της πόλης, και ήδη στο Σύνταγμα οι προετοιμασίες και ο κόσμος έχουν προχωρήσει και σειραίοι. Έχει μαζευτεί κόσμος στο Σύνταγμα? Έχουν μαζευτεί στις γειτονιές γύρω από το Σύνταγμα, σε καφέ, και έρχονται σιγά σιγά και κάποια λεωφορεία που δεν έχουν πάει στους χώρους συγκέντρωσης από την Νότια Ελλάδα. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι έχουμε και μεγάλη συμμετοχή και από την περιφέρεια πέρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Η τροχέα κάνει τη δουλειά της σωστά, την κάνει πειθαρχημένα, την κάνει για να εξυπηρετήσει τον κόσμο ή την κάνει για να ταλαιπωρήσει τον κόσμο? Κοιτάξτε, στα αρκετά διόδια κοντά στην Αθήνα είδαμε ότι μάζευε τα λεωφορεία για να τα οδηγήσει με ένα περιπολικό μπροστά και με ένα περιπολικό πίσω προς τους χώρους συγκέντρωσης για να υπάρχει τάξη. Σωστό. Μέχρι στιγμής και από αυτά που είδαμε δεν είδα κάτι το παράτερο ή κάτι το οποίο να εμποδίζει. Δηλαδή υπάρχει μια αστυνομική παρουσία η οποία προς το παρόν διευκολύνει να υπάρχει μια τάξη στο θέμα του παρκαρίσματος των βαριών οχημάτων, εντάξει? Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έχετε παρατηρήσει εκεί στην... στο Σύνταγμα, διότι έλεγα προηγουμένως εδώ ότι αν ψηφιστεί αυτή η ιστορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από την επόμενη μέρα όλος ο κόσμος, όλη η ανθρωπότητα θα ξεχάσει τη λέξη Σκόπια και θα μιλάει για τη λέξη Μακεδονία, και τότε έτσι θα χτυπάμε το κεφάλι μας. Έτσι ακριβώς. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τις νομικές γνώσεις που έχετε σε μεγάλη επάρκεια, ήδη παρουσιάστηκε από χθες το κείμενο στην Αγγλική της κατάπτυσης της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, το οποίο αναφέρεται επί λέξη σε μακεδονικό λαό. Εδώ βλέπω μια περίεργη σιωπή και μια απόσυρση. Σημάδι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου νομίζω ότι τρίζει η καρέκλα του κυρίου Τσίπρα. Για πέστε μου κάτι, επειδή η γνώμη σας δεν έχει σχέση πολλές φορές με το ότι είστε και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, το ξεπερνάτε αυτό το θέμα. Θέλω να πει το εξής. Πώς είναι δυνατόν από το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούμε διάφορους γελίους να λένε, ακόμα και δημοσιογράφους, ότι 148 χώρες, ο Θοδωράκης, ο οποίος είναι στη Βουλή, αυτός ο Καραγκιόζης, να λέει ότι 148 χώρες αναγνώρισαν
τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονίας και τι θα κάνουμε εμείς, τότε γιατί μας ρωτάνε εμάς τι όνομα θα πάρουν αφού 148 χώρες το ανεγνώρισαν. Δεν μπορούσαμε εμείς να καθορίσουμε το όνομα και τελειώνει η ιστορία. Τα πολιτικά νανάκια με βουντού, μαύρα ψέματα και μάγια, μαλλιά με σαπούνια και καρφιά, προσπαθούν να γελιοποιήσουν κάθε ίχνος νοημοσύνης και σοφροσύνης του ελληνικού λαού. Δεν υπήρχε περίπτωση να περπατήσει τίποτα αν η Ελλάδα δεν έσπευδε να βάλει την υπογραφή της για την ύπαρξη μακεδονικού έθνους, μακεδονικής εθνότητας, επικράτειας και γλώσσας. Τόσα χρόνια που δεν γινόταν αυτό, τόσα χρόνια πιεζόμασταν. Ο κύριος Τσίπρας αμφιβάλλω αν πιέστηκε για να προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία. Κύριε Νασιούλα, η ύπαρξη των Σκοπίων, η ύπαρξη των Σκοπίων, επαναλαμβάνω, σε γενική μορφή αλλά και σε εξειδικευμένες μορφές όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτάται 100% από εμάς. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν τηρήσαμε μια εθνική πολιτική και να πούμε να μπουν στο ΝΑΤΟ τα παιδιά, αλλά θα προσδιορίσουμε εμείς το όνομά τους, εάν δεν ενοχλούμεθα με τη λέξη Μακεδονία, και συνεχεία θα προσδιορίσουμε πότε θα μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, δεν έπρεπε εμείς πρώτα στην Ελλάδα να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να ακολουθήσουν οι Σκοπιανοί? Γιατί έγινε ανάποδα? 9 δισεκατομμύρια ΑΕΠ έχουν τα Σκόπια και 190 δισεκατομμύρια έχει η Ελλάδα της ανάκαμψης του κυρίου Τσίπρα, όπως ο ίδιος επικαλείται. Ο κύριος Τσίπρας διάλεξε να μην ακούσει κανέναν, εγκρυφτό και παραβίστο να μιλήσει μόνο με τον κύριο Πάιαντ και σε γερμανικά που κουτσομιλάει με τους ξένους φίλους του από τα Βόρεια, για να φέρει την εκχώρηση της Μακεδονίας βράδυ, έτσι ώστε να δείξει ότι είναι ένα πυθύνιο παιδί που θα συνεχίσει τη νέα εποχή, την οποία παρήγγειλε για πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Αυγή, μία μέρα αφού υπέγραψε την κατάπτυση στη συμφωνία. Το παιδί της νέας εποχής, ο άνθρωπος της νέας εποχής, είναι όπως λέτε killer και ρίχτης. Ναι. Θα φάει ακόμα 10 στελέχη του και στο τέλος θα φάει και την Ελλάδα. Ναι, αλλά εδώ πέρα, ακριβώς, αλλά εδώ πέρα συμβαίνει το εξής περίεργο. Ήρθε ο Θεός της Ελλάδος και σου λέει, αγόρι μου, σας δίνουμε ακόμα μία δυνατότητα, εσάς τους Έλληνες, που σας αγαπάω, λέει ο Θεός. Ποια είναι η δυνατότητα? Έχει 145 αυτός. Αν μείνει με τους 145 δεν περπατάει η δουλειά. Και απότομα ως διαμαγείας βρέθηκαν πολιτικοί προδότες από τους Ανέλ και από το ποτάμι, οι οποίοι τον του δώσανε την προθέσεις 159 βουλευτές και από ό,τι φαίνεται θα τους δώσουν και τώρα. Πιθανόν και όχι, διότι ήδη δύο βουλευτές παραιτήθηκαν από το ποτάμι, με αποτέλεσμα το ποτάμι να διαλύεται. Και εκεί να έχουμε άλλες εξελίξεις. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Θες εσείς ο ίδιος καταφέρατε να εκμεύσετε με τις ερωτήσεις σας την απάντηση από τον αμήχανο και σε αποδρομή κύριο Καμένο. Το ρωτήσατε λοιπόν επανειλημμένα και βλέπετε ότι μάσαγε τα λόγια του. Λέει ότι το έκανε για την πατρίδα. Λέει ότι γύρισε. Το στυλό με το οποίο υπογράψανε στις πρέσπες και το έκανε μαχαίρι στα πλευρά της πατρίδας από αγάπη, δίνοντάς μας και ένα φιλί. Εδώ οι άνθρωποι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και αδυνατούν να δικαιολογήσουν τη συμπαιγνία για την οποία τελευταίος και εμβληματικά μίλησε ο μακαριστός πια, τελευταία μέρα πρωτού κοιμηθεί, πρωτού πεθάνει, ο Μητροπολίτης Συσανίου και σχετής της Παύλος, μιλώντας για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Κοτσιάκη. Αναλύστε το μου αυτός παρακαλώ, γιατί δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Κοιτάξτε, τελευταία μέρα πρωτού πεθάνει στα 71 του έτη, ο ακμαίος ως τότε, Μητροπολίτης Συσανίου και σχετής της Παύλος, κοσμαγάπητος και μεγάλος πραγματικός Μακεδονομάχος, μας άφησε ένα μήνυμα που μεταφράζει και εξειδικεύει το μήνυμα των 22 Μητροπολιτών που προηγουμένως είχε δημοσιοποιηθεί. Εκεί μέσα λοιπόν λέει στον κύριο Καμένο «Και ο Πόντιος Πιλάτος φέρει βαριά την ευθύνη, δεν είναι ώρα για δάκρυα, είστε συνένοχος στην προδοσία». Όταν διατελείτο και επιτελείτο η προδοσία, ο κύριος Καμένος ήταν συγκυβερνήτης της κυβέρνησης που έπραξε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Σόρος τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία? Γιατί πολλοί ακούμε για Σόρος στα Σκόπια, για Σόρος στην Ουγγαρία, για Σόρος εδώ, για Σόρος εκεί. Αλλά εδώ στη σκιά κυκλοφορεί. Αποσιωπήθηκε εντελώς ακόμα και από τον κύριο Καμένο χθες όταν τον πίεσε να μου πει τι εννοούσε για τα χρήματα τα οποία πήρε ο Κοντζιάς. Τι εννοούσε, για ποιο λόγο δεν ενεργοποιείται η εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τα αδιάστα στοιχεία που υπάρχουν για συμμετοχή του Σόρους. Και από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι μάθαμε μάλλον ότι κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών δοθήκανε σε Σκοπιανούς βουλευτές. Και οι εφημερίδες και τα κανάλια το κορόιδο, κανείς δεν μιλάει. Χθες καταφέρατε να αναδείξετε ένα μείζον θέμα. Μάθαμε ότι το πράγμα έχει πάει στο φυσικό του δικαστή, στη δικαστική ηγεσία και ερευνάται. Τουλάχιστον αυτό επικαλέστηκε ο κύριος Καμένος. Όπως το μάτι ερευνάται.
Ναι, δηλαδή ενδεχομένως να έχουμε ένα αποτέλεσμα στον αιώνα των άπαντα. Μάλιστα. Άρα εδώ η χρονοτριβή της δικαιοσύνης, οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο να φέρει στην επιφάνεια τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Καμένος, λέγοντας ότι ο κύριος Κοντζιάς είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει, ακούστε, ακούστε, την τσάντα του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, αν ο κύριος Κοντζιάς είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει την τσάντα του κυρίου Παπανδρέου, όπως είπε ο κύριος Καμένος, και ακόμα και σήμερα δεν έχει κληθεί ή δεν έχει οπωσδήποτε και με τη βία παρασταθεί στο φυσικό του δικαστή. Ακριβώς. Για να εξηγήσει τι εννοεί, τότε έχουμε και ένα μείζον σκάνδαλο που τεινάζει στον αέρα το σύνομο της Συμφωνίας των Πρεσπών επί του εδάφους της απάτης, οι διεθνείς συμβάσεις. Γιατί οι συμφωνίες λένε ότι αν έχει υπάρξει απάτη, δωροληψία, χρηματισμός, όπως υπονοούν οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες που τολμούν ακόμα και τώρα να βγαίνουν σε δημοφιλείς εκπομπές όπως η δική σας και να χρονοτριβούν λέγοντας ανοησίες, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά να ερευνήσουμε στο μέλλον. Μήπως και η ελληνική δικαιοσύνη είναι μέσα στην ανυπαρξία όλων των άλλων που είπατε προηγουμένως? Όλος ο κόσμος αναπολύει τις εποχές των εισαγγελέων Πεπόνη και Μουζακίτη. Σωστόν. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Σωστόν. Ναι, διότι εχθές, δεν μου λέτε, τους 8 Τούρκους εξωματικούς, η ελληνική δικαιοσύνη δεν απεφάσισε να χορηγηθεί άσυλο παραμονή τους στην Ελλάδα? Οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί που είναι προφανές... Μισό λεπτό λίγο, η δικαιοσύνη δεν απεφάσισε να δοθεί άσυλο, αυτό ρωτάω. Για ορισμένους ναι, αλλά χάθηκαν τα ίχνη τους στις φωτιές και στις φλόγες του ματιού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να μου λέει χθες ότι δεν γνωρίζω ότι οι 8 Τούρκοι εξωματικοί έχουν φύγει από την Ελλάδα, που έχουν φύγει, είναι σίγουρο αυτό, και να μου λέει ότι ασχολήθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με αυτό το θέμα? Ενδεχομένως να βρίσκονται σε ένα εξωχώριο παράδεισο από αυτούς που πολύ καλά γνωρίζει ο κύριος Υπουργός. Μάλλον μου θυμίζει την ιστορία ο Τσαλάν, όπως και ο Τσαλάν έφυγε από την Ελλάδα και μετά παραδόθηκε στους Τούρκους. Άνοιξαν οι ουρανοί και αναλήφθηκε σε μια άσπρη φυλακή στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νασιούλα, να είστε καλά. Ζήτω η Μακεδονία, κύριε Παπαζαφίλη. Γεια σας, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να μιλάμε και έχουμε και την δύναμη και τη διάθεση να το κάνουμε όταν πρόκειται για την πατρίδα μας, ξεκάθαρα πράγματα. Αιώνες ολόκληρες για το θέμα της Μακεδονίας και τα εθνικά μας θέματα. Και θα στείλω και ένα μήνυμα σε ορισμένους οι οποίοι έχουν πάθει πρεμούρα με αυτή την εκπομπή. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι, θα το πω έτσι λίγο κομψά, ότι δεν συγκινούμε με το χρήμα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι όμως που συγκινούνται με το χρήμα. Γι' αυτό μην κάνετε προσπάθειες. Γιατί πολλούς από εσάς, όταν έρθει η ώρα, θα σας παρουσιάσω ολόγυμνους στο τεράστιο ακροατήριο του Number One ραδιοφώνου της Ελλάδος, στο Μετρόπο 95.5. Όσοι βγάλαν λεφτά από λαθώματα, από προδοσίες, όσοι πήραν λεφτά από ανθρώπους τύπου Σόρος, όλοι τους είναι ουσιαστικά καταδικασμένοι σε οικονομικό θάνατο όταν έρθει η ώρα. Τίποτε δεν κρύβεται. Κλασικό παράδειγμα, τα δύο στελέχη των ΑΝΕΛ. Όλος ο κόσμος έμαθε ότι αυτοί οι δύο χρωστάνε περίπου 2 εκατομμύρια σε τράπεζες και δημόσια. Και όταν χρωστάς 1 εκατομμύριο, αγαπητό μου Λενάκη, και εσύ άλλο 1 εκατομμύριο, αγαπητέ μου, ακατανόμαστε προς το παρόν, είναι πολύ εύκολο να ενδώσεις σε οποιαδήποτε πίεση σου ασκηθεί. Γιατί το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα πληρώσετε ο καθένας το 1 εκατομμύριο που χρωστάτε. Με το να μείνετε μέχρι τον Οκτώβριο, ας πούμε ότι τότε θα γίνουν οι εκλογές στην κυβέρνηση. 7, 8, 56, 56 χιλιάρικα θα πάρετε. Έχετε να φάτε και να πιείτε.
Άντε να δώσε και 40 στην τράπεζα τα υπόλοιπα. Και επειδή η ιστορία με τα δάνεια, ειδικά στις κατοικίες, σε μερικές μέρες παίρνει ουσιαστική μορφή με παρέμβαση των Ευρωπαίων, τότε θα δείτε όλοι εσείς που φεσώσατε τι έχετε να πάθετε. Και δεν θέλω πολιτικέ ψεύτη Τσίπρα να μας λες ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και ότι έχουμε 120 μέρες ελεύθερης διακυβέρνησης στην πατρίδα, όταν την άλλη εβδομάδα έρχονται οι θεσμοί για να συζητήσετε ποικιλία θεμάτων, μεταξύ των οποίων και τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Όσο έρχονται οι θεσμοί στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι δούλος των Ευρωπαίων και υπάρχει τέταρτο μνημόνιο, ανεξάρτητα αν δεν ανακοινώνεται. Έχουμε σχέδιο. Θα ήθελα να πω κάτι για τον στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη. Συζήτησα στο βράδυ και με παρακάλεσε. Το όνομα του κυρίου Φράγκου, το επώνυμο είναι Φράγκος. Το μικρό το όνομα είναι Φραγκούλης. Υπάρχει κάποια γυναίκα η οποία κατεβαίνει υποψήφια σε κάποιες εκλογές. Και το επώνυμό της είναι Φραγκούλη. Με παρακάλεσε να ανακοινώσω ότι το Φραγκούλη είναι επώνυμο για την κυρία αυτή. Και δεν έχει καμία σχέση με το Φραγκούλης που είναι το μικρό όνομα του στρατηγού Φράγκου. Ο οποίος και αυτός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τεράστιο, από ό,τι αναμένεται, συλλαλητήριο, το οποίο θα λάβει η χώρα στις 2 η ώρα στην πρωτεύουσα του Αθηναϊκού κράτους. Θα μπορούσα να μιλήσω για συνωμοσίες. Μήπως θέλετε να σας πω για πλαστογραφίες? Αυτό πάντως που θεωρείται απόλυτα δεδομένο είναι ότι υπάρχουν ανίερες συμμαχίες. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, οι προδότες μας κυβερνούν να δέχτηκαν να αναφερθεί μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών ότι η μακεδονική γλώσσα των Σκοπιανών είναι σλαβικής προέλευσης και όχι ελληνικής, και ότι η αρχαία Μακεδονία και η ιστορία της αφορά μόνο στους Έλληνες, και ότι η μακεδονική ηθαγένεια των Σκοπιανών δεν υποδηλώνει την ύπαρξη μακεδονικής εθνότητος. Τι βλακίες είναι αυτές? Είναι δυνατόν στη Συμφωνία των Πρεσπών να γράφει ότι η μακεδονική γλώσσα των Σκοπιανών είναι σλαβικής προέλευσης και όχι ελληνικής? Αυτά υπέγραψε Τσίπρα? Όλα αυτά τα ωραία υπέγραψες? Που αν υπήρχαν άνθρωποι που διάβαζαν διεθνείς συμφωνίες πριν τις υπογράψετε, θα μιλούσαν για μια αναγνώριση μιας ανύπαρκτης γλώσσας, μιας ανύπαρκτης ηθαγένειας, με αποτέλεσμα το ανύπαρκτο των δύο αυτών που σας ανέφερα να το παίρνουν οι Έλληνες, να το βάζουν σε ένα κουτί που εγώ το ονομάζω το κουτί της Πανδώρας, να το ανοίγουν και να δίνουν στους απογόνους μας τη δυνατότητα ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, να καταλάβουν τα πράγματα είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία γράφουν τα βιβλία, και συγχρόνως να ανάβουν μια σπίθα, μια σπίθα προς το παρόν, σε μελλοντικές αλυτρωτικές διεκδικήσεις από τους φαινομενικά, όπως είναι σήμερα, γιατί φαινομενικά είναι, φιλερινικούς και αδύναμους να μας απειλήσουν, Σκοπιανούς, τους οποίους εγώ τους αποκαλώ ένα μόρφωμα διπόδου συνοθηλεύματος. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα από το φίλο μας τον Λάμπη, τον Καϊτετζίδη από την Ξάνθη, τον Ελληναρά αυτόν, τον Λάμπη. Είστε γιαγιά ή παππούς, μάνα ή πατέρας, γυναίκα ή άντρας, αδελφή ή αδελφός, κόρη ή γιος, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πείτε τους να μην ψηφίσετε υπέρ της συμφωνίας. Αφήστε μας ελεύθερους να δημιουργήσουμε το μέλλον της πατρίδος μας. Μπράβο Μπάμπη. Αν δεν αλλάξει κάτι από αύριο, μόνο με τη ράβδο θα βάλουν μυαλό, λέει κάποιος άλλος φίλος.
Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες. Όχι ότι δεν τιμήσαμε την εντολή και πάμε ψέματα, κύριε. Η απάτη που ανέφερες είναι η ειδικότητά σου. Ο Τσιτσιπάς κερδίζει στο πρώτο σετ το Φέντερερ, εκεί κάτω στη Μελβούρνη, στον πολιτισμό δηλαδή, με 2-1. Πάμε σε διαφημίσεις. Γιάννης Τσιτσιράπης, κύριε και κύριοι, ο μεγάλος. Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. Καλημέρα σας. Με ρωτάς γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο? Γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει? Γιατί εγώ διάβασα και ξέρω. Γιατί δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν. Γιατί δεν είναι δική τους περιουσία για να την πουλήσουν. Γιατί εγώ δεν είμαι καναπεδάτη. Γιατί νιώθω την ανάγκη να αντιδράσω. Γιατί αποφασίζουν για μένα χωρίς εμένα. Γιατί δεν μασάω το παραμύθι τους. Γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο? Γιατί δεν δικαιούμαι να απουσιάσω? Γιατί δεν έχω αυταπάτες για τη σύνθετη ονομασία? Γιατί είμαστε οι περισσότεροι και πρέπει να το δείξουμε. Γιατί δίνουν την ιστορία μου και τον πολιτισμό μου. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Γιατί δεν γονατίζω άλλο. Γιατί δεν παραχωρώ άλλο. Γιατί δεν ξεχνώ άλλο. Γιατί δεν φοβάμαι άλλο. Γιατί αν δεν αγωνιστώ, δεν έχω δικαίωμα να μιλώ. Γι' αυτό θα πάω στο συλλαλητήριο την Κυριακή 20 του μηνός στις 2 η ώρα το μεσημέρι, μπροστά τους, εκεί στη Βουλή, στο Σύνταγμα. Καταλάβατε γιατί πρέπει να πάτε στο συλλαλητήριο? Ακούστε όμως και ορισμένα άλλα πράγματα που θα επιβεβαιώσουν απόλυτα τους λόγους που επιβάλλεται να είστε στο συλλαλητήριο. Εδώ και πάνω από 70 χρόνια από την ίδρυση του γειτονικού ομόσπονδου κράτους της Ιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική χώρα έφερε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Σεβέρνα Μακεδόνια, δηλαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονές μας ως Μακεδονία θα τους αναγνωρίζουν εφ' εξής με το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
και μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή συνταγματική του ονομασία. Η συμφωνία αναγνωρίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ από το 1977 για την καταγραφή της γλώσσας των γειτόνων μας ως μακεδονικής γλώσσας, με την πρόσθετη όμως και σαφή διατύπωση ότι αυτή ανήκει στην οικογένεια των νότιο-σλαβικών γλωσσών. Που θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα των γειτόνων μας δεν θα είναι Μακεδόνας σκέτο όπως μέχρι σήμερα, αλλά Μακεδόνας πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Ο διαφωτισμός θα νικήσει το μεσαίον. Κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτά τα οποία ακούσατε είστε πεπισμένοι ότι δεν πρόκειται για διπλωματική και ιστορική νίκη και ευκαιρία, αλλά για μία συμφωνία η οποία προδίδει την πατρίδα μας. Επίσης είμαι σίγουρος ότι με όλα αυτά τα οποία ακούσατε όλοι σας έχετε διάθεση για να κάνετε εμετό, επειδή συχαίνεστε απόλυτα το σημερινό Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε από το στόμα του Έλληνα Πρωθυπουργού να λέει βλακίες που προδίδουν την οτροπία μας, την ιστορία μας, τα ιδεώδη μας και προπαντός εθνικά μας συμφέροντα. Πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Μακεδονία. Τροπή σας! Τροπή σας! Δεν μπορεί να λέει ότι 140 χώρες αναγνωρίζουν σήμερα τους γείτονές μας σαν Μακεδονία. Και λοιπόν, ας τους αναγνωρίζουν 340 χώρες. Από τη στιγμή που αναγνωρίζονται από 140 χώρες παγκοσμίως, για ποιο λόγο εξαρτάται από μας τι ονομασία θα πάρουν για να μπουν στο ΝΑΤΟ? Άρα την ονομασία εμείς θα την προσδιορίσουμε, κύριε Τσίπρα. Όχι βλακίες, κύριε Τσίπρα. Μπορεί να είσαι ένας πολιτικός βλάξ, ένας επικίνδυνος πολιτικός προδότης, αλλά όχι βλακίες όταν μιλάς για την πατρίδα μας, για τη Μακεδονία μας, για την αιχμή του δόρατος της πατρίδας μας. Δεν είναι δυνατόν να λένε όλοι ναι σε ένα κρατήδιο που ανακήρυξε την ανεξαρτησία μόλις το 1992, δηλαδή πριν 26 χρόνια. Και η ελληνική διπλωματία μαζί με την ελληνική πολιτεία να παραχωρούν εμέναν πρωτοφανή σε πλανητικό επίπεδο τρόπο 2.700 χρόνια μακεδονική ιστορίας στη Βαρντάσκα. Βαρντάσκα τη λέγανε. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Δημητρόφ, σε ερώτηση δημοσιογράφου,
είπε ότι τώρα αρχίζει η δική τους μακεδονική ιστορία. Δεν υπήρχαμε στα αρχαία χρόνια σαν χώρα και έθνος. Υπήρχαν άλλα ισχυρά κράτη και άλλες μορφές. Υπήρχαν μεγάλες αυτοκρατορίες. Από τη στιγμή λοιπόν, λέω εγώ, που είναι πλήρης η αποδοχή από το Σκοπιανό Υπουργό Εξωτερικών, ότι τα Σκόπια δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο μακεδονικό κράτος και πολιτισμό, για ποιο λόγο δέχεται η Ελλάδα ή δέχτηκε ο Κοτζιάς, ο οποίος έπρεπε ήδη να ανακρίνεται από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, να δοθεί όνομα Βόρεια Μακεδονία. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο αρχιτσόγλανος πρωθυπουργός Ζάεφ, αυτός ο προκλητικός ο οποίος μισεί την Ελλάδα, ο άνθρωπος είναι βουλγαρικής καταγωγής, είπε θα είμαστε πλέον με άλλο όνομα. Εγώ θα είμαι πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι γραμμένο στη συμφωνία. Και συνεχίζοντας είπε, αυτά δεν τα ξέρει ο Τσίπρας, ενώ εγώ στην πραγματικότητα θα είμαι πρωθυπουργός της Μακεδονίας. Θα μιλάω για μακεδονική οικονομία, για μακεδονικό χάρτη, για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονικό χώρο. Θα μιλάω για τη Μακεδονία της Ακοπέλα. Με τη συμφωνία που κάναμε με την Ελλάδα, είπε ο αρχιτσόγλανος αυτός, έχουμε επιτέλους μια χώρα που αναγνωρίζεται από όλους παγκοσμίως. Έχουμε μια χώρα που ζει αναγνωρισμένος ένας μακεδονικός λαός, με μια αναγνωρισμένη μακεδονική γλώσσα. Επιτέλους μπορούμε να βγούμε στην επιφάνεια και να είμαστε κανονική χώρα. Οι πολίτες μπορούν να έχουν προοπτικές εδώ στη Μακεδονία, είπε. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Η Ελλάδα να μας αναγνωρίσει ο λαός. Να μας αναγνωρίσει το μακεδονικό, τη μακεδονική γλώσσα, το μακεδονικό λαό. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά όταν τα έλεγε ο Ζάεφ δύο μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι πολιτικοί προδότες Τσίπρας και Κοτζιάς δεν τα άκουγαν. Μακεδόν σκιάζει. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν τα άκουγε. Οι Έλληνες βουλευτές δεν τα ακούγανε. Δεν ακούγανε που μιλούσε για Μακεδονία, Μακεδόνες, μακεδονικό. Ακούσατε πουθενά να λέει για Βόρεια Μακεδονία? Ο πνευματικός κόσμος της χώρας μας δεν τα άκουσε. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν τα ακούγανε. Μήπως, κυρίες και κύριοι, μετά την υπογραφή τα πράγματα μάλλον χειροτέρεψαν, επειδή αυτοί που υπογράψαν είναι άσχετοι με πρώτον και καλύτερο τον πρωθυπουργό? Έχουμε τον χειρότερο πρωθυπουργό που γνώρισε ποτέ χώρα από τότε που δημιουργήθηκε ο πλανήτης Γη σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Υπάρχει μια οργάνωση στο ουράνιο τόξο. Ξέρετε τι δήλωσε? Και τους επιτρέπουν και υπάρχουν. Ας πάει ουράνιο τόξο στην Τουρκία αν τολμάει. Θα τους είχε θάψει ο Ερντογκάν. Το βρίζουμε τον Ερντογκάν. Το βρίζουμε. Ο Ερντογκάν όμως είναι Τούρκος. Ήθελα να ξέρω, ο Τσίπρας είναι Έλληνας. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ξέρετε τι είπε το ουράνιο τόξο? Η συμφωνία θα είναι ολοκληρωμένη μόνο όταν αναγνωριστεί η μακεδονική μειονότητα. Και μάλιστα στείλανε οι προδότες αυτοί που ζουν στην Ελλάδα στην Deutsche Welle χάρτη, ο οποίος αναρτήθηκε τη σύγχρονη Μακεδονίας, ένας χάρτης ο οποίος απεικονίζει τα Σκόπια και τη δικιά μας Μακεδονία μέχρι και τη Χαλκιδική.
Είναι δυνατόν ο Δημητρό να λέει ότι σαν πολίτης γνωρίζω ότι η γλώσσα μου είναι μακεδονική και κανείς να μην αντιδράει? Είναι δυνατόν ο Κοτζιάς να ήταν υπουργός εξωτερικών? Και αυτοί κάτι θα πάρουνε. Δεν τον βλέπατε στη φάτσα? Δεν σας προκαλεί εμετό η φάτσα του? Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, αυτή η εμετική φάτσα? Αυτή η φάτσα που δεν εκφράζει τίποτε το ελκυστικό, τίποτε το ελληνικό, τίποτε το εθνικό, να διορίστηκε υπουργός εξωτερικών, ο οποίος ήταν και κολλητός του Ανδρέα Παπαδρέου, του Γιώργου Παπαδρέου, και σύμφωνα με πληροφορίες αυτός τον σύστησε στον Τσίπρα. Μα δεν δώσαμε το όνομα, το πήραμε πίσω. Η Φύρο την έλεγε και τη Μακεδονία. Yeah. Μέχρι την ημέρα που υπογράψαμε. Από την ημέρα που υπογράψαμε, το Μακεδονία πήγε στην Ελλάδα και τη Φύρο τη λέει Βόρεια Μακεδονία. Δεν δώσαμε. Αλλά πήρα. Ευλάκα, ευλάκα. Βλάκα. Σας καλύπτει όλο το δημοσιογραφικό σύστημα. Βλέπω εδώ στο Sky διάφορους πολιτικούς, τον Γρηγοράκο, τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, πώς το λένε, τον Γεωργιάδη, τη Ράπτη. Τι λέτε όλοι εσείς? Τι μπορείτε να πείτε όλοι εσείς? Μόνο μπούρδες θα πείτε όλοι εσείς. Τώρα το θυμηθήκατε? Δεν έχετε την ικανότητα πριν πεινάσετε να μαγειρεύετε. Μαγειρεύετε πρώτα και μετά λέτε τον κόσμο πρόσεξε μην ξαναπεινάσεις. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αφού λοιπόν οι Σκοπιανοί αρχιτσόγλανοι παραδέχονται ότι πρόκειται περί σλαβικής γλώσσας, πού κολλάει η έκφραση μακεδονική γλώσσα, κυρίες και κύριοι? Του εκτσογλανισμού. Κατά την προσωπική μου άποψη, η ηθαγένεια καθορίζεται από τη φυλή και τον τόπο κατοικίας. Πάντως χάρη Τουρκοκύπροι, Ελληνοκύπροι. Ως ιστάτη υποχώρηση της Ελλάδος για τους Σλάβους που κατοίκησαν σε ένα μικρό κομμάτι της Μακεδονίας, θα ήταν αναγνωρίσιμη ως ιστάτη από την πλευρά μας πράξη μια σλαβομακεδονική ηθαγένεια. Δεν είναι δυνατόν ο Ζάεφ, συνεπικουρούμενος από την προδοτική πολιτική υποστήριξη του διδήμου Τσίπρα και Κοτζιά, να λέει ότι εγώ ήμουν παρόν στην Ελλάδα, δίπλα μου καθόταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, μιλούσα για μακεδονικό και ελληνικό αντικείμενο, μιλούσα για Μακεδόνες και Έλληνες πολίτες. Μπορεί να μην τους αρέσει, αλλά αυτό είναι το σωστό. Αυτό βγαίνει από τη συμφωνία. Όταν πήγαμε στην ελληνική πλευρά στην Πρέσπα για τις υπογραφές της συμφωνίας, ο Τσίπρας μου είπε: Ζώρα, θα πάμε στη δικιά σας πλευρά και θα πάμε μακεδονική σαλάτα. Αυτός έτρωγε μακεδονική σαλάτα. Όχι ελληνική σαλάτα. Μακεδονική σαλάτα. Και θα είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός που θα μπω στη Βόρεια Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, οι Μακεδόνες, εγώ το λέω αυτό, δεν ήταν Σλάβοι και δεν μιλούσαν σλάβικα. Οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και μιλούσαν ελληνικά. Γιατί δεν ενοχλούμαστε εμείς όταν λένε μακεδονική σαλάτα? Σκάσε εσύ, σκάσε. Σκάσε νούμερο. Σκάσε επιτέλους όλοι σας. Το έχετε παραξηλώσει. Δεν είναι δυνατόν να έχετε θάψει όλα τα δράματα τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα με τη δικαιολογία ότι έχουμε να λύσουμε το πρόβλημα του Σκοπιανούς. Έχει μούτρα και μιλάει ο Μπουτάρης, ο οποίος σκοτώθηκε με την κυρία Γούλα. Μια κυρία Γούλα η οποία ήταν έμπιστη του κυρίου Μπουτάρη. Και είπε ο Μπουτάρης για τη Γούλα: όλα τα γίδια είναι ελεύθερα να πάνε όπου θέλουν. Αυτός ο άνθρωπος συναντήθηκε και με την Οτοπούλου. Θα τα πούμε και με σένα, Οτοπούλου, όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε και με σένα, Οτοπούλου, όταν έρθει η ώρα. Αν θέλεις να ασχοληθείς με το Δήμο, πρέπει να έχεις πολιτικό θάρρος. Και αν έχεις πολιτικό θάρρος, θα βγεις εδώ, στην παρέμβαση, όχι στο κανάλι 3 της πουλημένης ελληνικής τηλεόρασης, όπου σε βλέπαμε προχθές και το μόνο που κάναμε ήταν να γελάμε και από τη φάτσα σου, αλλά και από την ασχετοσύνη που έχεις όταν μιλάς την ελληνική γλώσσα. Οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονές μας ως Μακεδονία, θα τους αναγνωρίζουν εφ' εξής με το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας.
Μακεδονίας. Η κυρία Νοτοπούλου συναντήθηκε με τους τρεις αντιδημάρχους Παπά, Λεκάκη και Μπαρμπουνάκη σε γνωστό ουζερί της πόλης. Τι συζήτησαν οι τέσσερις την ώρα που πήραν το ουζάκι? Τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών? Είναι δυνατόν η Νοτοπούλου να συζητάει εξελίξεις σχετικά με πολιτικά εθνικά θέματα ή με δημοτικά? Είναι δυνατόν η κυρία αυτή, για λόγους τους οποίους θα τους πούμε όταν έρθει η ώρα, να υποδείχθηκε από τον κύριο Τσίπρα σαν υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης? Και ο Παπάς τρώει και πίνει στην υγειά των κοροϊδών. Από την άλλη πλευρά αναμένονται εξελίξεις. Οι δύο βουλευτές του ποταμίου Ψαριανός και Αμοιράς κάνανε μια ανάρτηση από την οποία βγαίνει το νόημα ότι το ποτάμι διαλύεται. Δηλώνουμε και εκφράζουμε την απόλυτη διαφωνία μας με την περίεργη επαμφωτερίζουσα και αλλοπρόσαλη στάση του κόμματος, δήλωσαν οι δύο βουλευτές οι οποίοι έχουν ταχθεί κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Οι δύο βουλευτές είπανε με το πολιτικό μαγειρίο, με το πολιτικό μαγειρίο επαναλαμβάνω, που έχει στηθεί από τα τσιπροτετεχνία με διάφορα ρετάλια επιχειρηματίες, υπηρεσίες και από κόμματα, δηλώνουμε ότι αυτή η προοδευτική σύριζοσυμμαχία περίεργων και ετερόκλητων τύπων μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Ο κύριος Θοδωράκης, τι έχει να πει για αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι? Ο κύριος Θοδωράκης τι ρόλο παίζει, κυρίες και κύριοι? Μήπως ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να εκτοξεύουμε βόμβες οι οποίες θα σας προβληματίζουν ιδιαίτερα? Να χαρακτηρίσω απλώς, για να μην τον βρίσω χειρότερα, κακό ηθοποιό, το Θοδωράκη. Κύριε Θοδωράκη, κύριε Σταύρο Θοδωράκη, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πολιτικά έχει εξαφανιστεί? Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι με το να επιδεικνύεις μια δειλία να βγεις σε μέσα ενημέρωσης Βορείου Ελλάδος αποδεικνύεις ότι είσαι μια πολιτική ανυπαρξία? Υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Θεοδωράκη, ότι είσαι κι εσύ στο κόλπο? Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι Έλληνες αναρωτιούνται πόσο ή πόσα κόστισε η ψήφος του κυρίου Δανέλη, του ποταμίσιου βουλευτή που έδωσε φιλή της ζωής στη σάπια και όζουσα κυβέρνηση Τσίπρα. Πόσο ή πόσα κόστισαν οι βουλευτές που εγκατέλειψαν τον Καμένο ή έφυγαν για να μείνει στο Μέγαρο Μαξίμου ο εθνικός μειοδότης, ο σημερινός πρωθυπουργός, για να υλοποιηθεί η συμφωνία της λίμνης των Πρεσπών? Σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει? Κύριοι, θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι πολιτικοί είμαστε ψεύτες. Πόσο ή πόσα άραγε κόστησε η κυρία Παπακώστα, που παρετήθηκε αλλά δεν έγινε δεκτή η παρέτησή της από τον γενναιόψυχο Τσίπρα? Λυπούμε για λογαριασμό σου, Παπακώστα. Λυπούμε για λογαριασμό σου. Είμαι σίγουρος ότι ήταν τέτοια η επιμονή της να παραιτηθεί και να φύγει από την υπουργική καρέκλα, που περίμενε όρθια με το ακουστικό σταυτί, ηρωνικά το λέω αυτό, για να πάρει την τυπική άρνηση από το Μαξίμου. Ποια η Παπακώστα, που ήξερε ότι δεν θα υπέβαλε την παρέτηση αν ήξερε ότι η παρέτηση θα γινόταν αποδεκτή? Θοδωράκης, κυρίες και κύριοι, αυτός θα δώσει τους 150 και κάτι μαζί με τους άλλους δύο. Ένας τριτοκλασάτος, ένας ατάλλαντος, ένας ηθοποιός ο οποίος το παίζει πολιτικός, και ένας πολιτικός ο οποίος είναι η κλασική περίπτωση του ηθοποιού. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αντάλλαξε με πολιτικά ωφέλη τη στάση του κυρίου Δανέλη, καθώς και τη δικιά του. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Λένε ότι τον προορίζουν για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, σε τέτοια παζάρια ο κύριος Τσίπρας
έχει αποδείξει ότι είναι ανοιχτός. Φυσικά ο κύριος Θεοδωράκης είναι ήδη εξαφανισμένος πολιτικά και ελπίζω ότι εντός ολίγου να μην το μαζέψει στην αυλή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τώρα τελευταία έχει μαζέψει πολλά πολιτικά απόβλητα τα οποία τα ακούει ο ελληνικός λαός και εκτός από προβληματισμούς έχει και αιμετικές διαθέσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Too hard to die. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Πρώτη φορά αριστερά. Μακεδονία, εξακουστή του Αλέξανδρου. Μακεδονία ξακουστή την ώρα που φεύγει ο υπουργός. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδιωξε τους βάρβαρους και ελευθερίσε τώρα. Άρθρο 6. Προσέξτε παρακαλώ. Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων απαγορεύεται η κάθε ενέργεια από κρατική υπηρεσία που πιθανόν να υποδαβλίζει τον σοβινισμό και τον αναθεωρητισμό. Κυρίες και κύριοι, συμβουλεύω τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, τους βουλευτές που απαρτίζουν το ελληνικό κοινοβούλιο, να αποφύγουν να κάνουν τη συνεδρίαση η οποία έχει σχέση με την εθνική μας αυτοκτονία. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από μεμονωμένα πρόσωπα σε κρίσιμες θέσεις. Θέσεις ευθύνης. Τα μεμονωμένα αυτά πρόσωπα ξεπούλησαν τα πάντα κατά καιρούς στο βωμό του προσωπικού ωφέλους. Ένα όφελος το οποίο δεν είναι πάντα χρηματικό, τώρα μπορεί να είναι, αλλά ήταν και ηθικό και εξουσιαστικό. Δίπλα σε τέτοια πρόσωπα που είναι λίγα, πάντα βρίσκεται μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που δεν διανοούνται την έκταση της αχριότητος των προσώπων που ακολουθούν, γιατί ο νους τους είναι στο συμφέρον. Σήμερα οι πραγματικοί ξεπουλημένοι που ξεπουλάνε τη Μακεδονία μας είναι ελάχιστοι. Οι ακόλουθοί τους όμως είναι πολλοί και συνήθως ανυποψίαστοι. Σε αυτούς λοιπόν τους ακόλουθους που είναι πολλοί και ανυποψίαστοι και ακολουθούν τους ελάχιστους πολιτικά ξεπουλημένους, εγώ είμαι υποχρεωμένος από αυτό το μικρόφωνο να τους στείλω ένα μήνυμα. Ενεργοποιήστε τους νευρώνες στο εγκεφάλου σας. Σκεφτείτε τις συνέπειες για την πατρίδα. Αφήστε τις προσωπικές συμπάθειες και τις αδυναμίες και μέσα στο μυαλό σας θα σκέφτεστε μόνο τη λέξη Ελλάδα, μόνο το ελληνική Μακεδονία. Δεν μιλάμε ούτε για ποδόσφαιρο, ούτε για οπαδισμό, ούτε για ομάδες. Μιλάμε για την πατρίδα μας. Και αυτό το οποίο εκμεταλλεύονται πάντα οι ξεπουλημένοι σαν τους σημερινούς πολιτικούς είναι να εκμεταλλεύονται τους ανυποψίαστους πολίτες. Υπάρχουν πάμπολα κορυφαία παραδείγματα όπου εθνάρχες της νεοελληνικής ιστορίας
δημιούργησαν εθνικά εγκλήματα. Πρώτος και καλύτερος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το θυμάστε, ο οποίος επειδή ήταν εξουσιομανής προκάλεσε εθνικό διγασμό. Μήπως θέλετε να σας πω τι έκανε ο Βενιζέλος το 1915 με την καβάλα που την παρέδωσε, την καβάλα την παρέδωσε στους Βούλγαρους ως αντάλλαγμα για να βγουν στον πόλεμο. Μήπως το 1922 δεν παραδώσαμε την Ανατολική Θράκη στους Τούρκους? Ή μήπως θέλετε να σας θυμίσω ότι ο κύριος Βενιζέλος, κύριο θα το λέω, και ας πέθανε, πρότεινε την παράδοση της Φλόρινας στους Ιουγκοσλάβους με αντάλλαγμα μερικές μεραρχίες για να επιτεθούμε στην Τουρκία και να ξαναπάρουμε την Ανατολική Θράκη? Αν θέλετε να σας πω και για το Μακάριο και για τη γνωστή συνωμοσία την οποία έκανε στις Σεϊχέλες με τους Βρετανούς. Μήπως θέλετε να σας πω και για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή λίγο μετά την έναρξη του Κυπριακού Αγώνα? Αυτά θα τα πούμε άλλη φορά. Αυτό το οποίο σας λέω σήμερα είναι ότι εσείς που είστε εκατοντάδες χιλιάδες ανυποψίαστοι, μη παρασύρεστε στο εθνικό θέμα της Μακεδονίας από τους ελάχιστους πολιτικά ξεπουλημένους με πρώτο και καλύτερο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Την Εκκλησία, την Εκκλησία, όποιο χέρι θέλησε να την αγγίξει, ξεράθηκε το χέρι αυτό. Ήρθα και εγώ μαζί σας στο χώρο της ελληνικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι ποτισμένος από τα αίματα αυτών των ηρώων, αυτών των μαρτύρων που εθυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, και κάποιοι από μας να κάθονται αναπαυτικά στις πολυθρόνες του σήμερα για να προετοιμάζουν την ιστορική λύθη, ώστε να μην θυμάται κανένας πλέον από τους νέους, από τη νέα γενεά, που οφείλουμε την ελευθερία μας και την ανεξαρτησία μας. Πρώτα Έλληνες Ορθόδοξοι και μετά Ευρωπαίοι. Κυρίες και κύριοι, μία από τις μεγαλύτερες απώλειες της ελληνοσύνης ήταν ο θάνατος του Χριστόδουλου. Για φανταστείτε, κλείνοντας τα μάτια σας, να ζούσε σήμερα ο Χριστόδουλος. Ο Τσίπρας θα είχε αυτοκτονήσει και θα είχε φροντίσει να κάνει αυτοταφή, γιατί δεν θα βρισκόταν κανένας να τον θάψει. Μια που είχε πει μετά τα 70, δεν χρειάζεται να παίρνουν σύνταξη οι άνθρωποι και θα πεθαίνουν. Έτσι δεν είχε πει? Ας πεθάνεις εσύ λοιπόν. Εγώ γουστάρω πάνω από 70 να ζουν οι άνθρωποι. Αν εσύ δεν γουστάρεις, επειδή δεν θες να πληρώνεις συντάξεις. Βεβαίως, οι ανελίτες βουλευτές και υπουργοί, μαζί με την κυρία Παπακώστα, προκαλούν εμετικές διαθέσεις στον ελληνικό λαό και τους ενημερώνω από αυτό το μικρόφωνο που σήμερα ακούγεται σε όλη την Ιφίλιο, σύμφωνα με τα μηνύματα πώς που έρχονται εδώ βέβαια, αλλά δεν διαβάζουμε μηνύματα, ορισμένοι άλλοι διαβάζουν. Η κυρία Κοτσιόνη πάνω σου κάνει διαβάζει μηνύματα. Ακού Κοτσιόνη. Τους θέλω ένα μήνυμα από εδώ τους κυρίους αυτούς και τις κυρίες. Θέλω να πω ότι την προδοσία πολύ αγάπησαν, αγαπητέ ανελίτες και κυρία Παπακώστα, τον προδότη κανένας. Θεωρείτε σίγουρο δεν θα υπάρχετε στο μελλοντικό πολιτικό χάρτη της πατρίδος. Δυστυχώς όμως η ζημιά που κάνετε στην πατρίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πάντα αυτοί οι οποίοι προδίδουν την πατρίδα δεν υπάρχουν εν συνεχεία στο πολιτικό χάρτη, αλλά έχουν κάνει τη μεγάλη ζημιά. Μήπως αυτό το πράγμα συμβαίνει όταν μερικοί από αυτούς χρωστάνε χρήματα τα οποία αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια σε τράπεζες και δημόσιο? Ποιος πήρε δάνειο το 2009 και ένα άλλο δάνειο το 2013 από την Εθνική Κρίμα Τράπεζα? Να πάρει, ευχή να πάρει, κρίμα! Δύο δάνεια, ποιος θα πήρε 798.697,49 ευρώ
Σήμερα το δάνειο έγινε 854.676,41 ευρώ. Αυτό το δάνειο γιατί δεν εισπράτεται από την Εθνική Τράπεζα, κορίτσι μου, θα μας πεις? Εκτός ότι δεν σε κολλάει η Εθνική Τράπεζα για το δάνειο που πήρες, έκλεισες από ό,τι έχω μάθει και θέση στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Υπάρχει όμως και κάποιος άνδρας, ο οποίος δεν εγκαταλείπει την καρέκλα του. Φυσικά ο λόγος δεν είναι ότι έχει υπευθυνότητα. Ο λόγος δεν είναι ότι έχει αρχές. Ούτε έχει σταθερές αξίες. Ο λόγος είναι τα χρέη σου, τα χρέη του. Όταν λοιπόν ο κύριος αυτός, τη στιγμή που ο πολίτης δεν έχει να φάει, χρωστάει 1.144.197 ευρώ, με οφειλή στο δημόσιο 213.656 ευρώ, είναι δυνατόν να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού? Είναι δυνατόν να ενδώσει στα εθνικά συμφέροντα? Δουλικά θα φερθεί, γιατί μόνο οι δούλοι ξεπουλάνε την πατρίδα για τα αργύρια. Ήθελα να ξέρω όμως, το σπίτι σου το οποίο το πήρες με δάνειο, θα το δώσει η τράπεζα στην οποία χρωστάς τα κοράκια? Άνδρας ο ένας, γυναίκα η άλλη. Τα ευκόλωσε ονόμενα δεν παραλείπονται στην εκπομπή μου. Την ώρα που κρίνω εγώ ότι πρέπει, θα αναφέρω τα ονόματα τους. Από την άλλη μεριά, κυριαρχεί το μακεδονικό. Το έβαλε στην ατζέντα της καθημερινότητος ο πρίτανης του ψεύδους Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Δεν είδα να ασχολείται κανένας ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία είναι έτοιμα να βάλουν λουκέτο. Δεν είδα να ασχολείται κανένας ότι είναι έτοιμα τα ελληνικά ταχυδρομεία να διώξουν 4.000 υπαλλήλους για να μειώσουν τις δαπάνες τους. Ούτε ασχολείται κανείς ότι θα τους καταργήσουν το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα. Υπάρχει ένα απίστευτο μπάχαλο στην Ελλάδα, το οποίο έχει σκεπαστεί έντεχνα από τους πολιτικούς απατεώνες που μας κυβερνάν. Ένα έντεχνο σκέπασμα, το οποίο ονομάζω σκέπασμα από προσανατολισμού. Μεγάλο πρόβλημα με τις συντάξεις. Μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία των νοσοκομείων, όπου για να κάνεις μια καρδιολογική εξέταση τις περισσότερες φορές τα μηχανήματα είναι χαλασμένα. Μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Αν δεν έχεις γνωστούς, είσαι δούλος της ουράς. Είσαι δούλος του σαδισμού του κάθε υπαλλήλου. Τα πάντα σκεπάζει το σημερινό συλλαλητήριο. Παρόλα αυτά, χθες στην Ελληνική Βουλή φέρανε το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών για να αρχίσουν οι διαδικασίες για ψήφισμα. Την άλλη εβδομάδα λέγεται θα το καθαρίσουν. Ασχολείται κανείς ότι οι Έλληνες έχουν γίνει φτωχότεροι ακόμα και από τους πολίτες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ? Μπορεί, κυρίες και κύριοι, να έχουμε κομμουνιστές στην κυβέρνηση, ντεμέχ και φανατικούς,
οι οποίοι παίρνανε διδάγματα από το Ανατολικό Μπλοκ και ήρθε η ώρα και τα εφαρμόζουν στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν περίμενα εγώ προσωπικά ότι η Ελλάδα θα έχει πολίτες οι οποίοι είναι φτωχότεροι από τους αντίστοιχους πολίτες του Ανατολικού Μπλοκ. Βάλτε το στο νιονιό σας και αυτό το πράγμα για να το έχετε υπόψη σας. Γιατί η ζωή συνεχίζεται. Έχει και αύριο, έχει και μεθαύριο. Και η Ελλάδα. Και η καθημερινότητα είναι λυσαλέως σαδιστική. Η Ελλάδα πέρασε απίστευτες δυσκολίες. Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Αλλά βλαμμένος είσαι, αγόρι μου. Βλαμμένος είσαι, Σαμαρά. Γι' αυτό έγινε ο Τσίπρας ο υπουργός. Επειδή έγινε αυτή η καταστροφή συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Η Ελλάδα που ήταν όταν έγινε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήτανε, Σαμαρά? Εσύ κούρεψες τα ομόλογα, Σαμαρά. Εσύ έβαλες τον Έφια, Σαμαρά. Εσύ έκανες τον Τσίπρα πρωθυπουργό, Σαμαρά. Και σήμερα έπρεπε να είσαι κρυμμένος σε κάποια σπηλιά και να μην εμφανίζεσαι. Έχεις μούτρα και μιλάς. Και εσύ και ο Βενιζέλος. Είσαι αξιολύπητη πολιτικά. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αγωνίστηκε. Και την αρχή εσείς την κάνατε. Δώσετε το δικαίωμα σε έναν άσχετο στην κυριολεξία, σε έναν άνθρωπο των αφισοκολλήσεων, των πεζοδρομίων και των καθημερινών σαματάδων και καταλήψεων, να γίνει πρωθυπουργός, επειδή κλέψατε, Σαμαρά και Βενιζέλο, την περιουσία των Ελλήνων. Εγώ δουλεύω για το παραπάνω. Την κλέψατε και συγχρόνως εξαφανίσατε μια μεγάλη επιχειρηματική διαδικασία σε όλη τη χώρα, την οικοδομική δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα η οποία συντηρούσε 256 επαγγέλματα, κρατούσε ζωντανή την εργασιακή δυνατότητα των Ελλήνων να δουλεύουν, και εσείς καταστρέψατε το όνειρο του Έλληνα. Το όνειρο του Έλληνα είναι το ακίνητο. Μήπως σας ενοχλούσε αυτό, Σαμαρά? Μήπως ήσουν αδουλάκι και εσύ της κυρίας Μέρκελ πριν γίνει δουλάκι ο κύριος Τσίπρας και υπήκοες πιστώσεις εντολές της? Γιατί κούρεψες τα ομόλογα του ελληνικού, των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες σήμερα κινδυνεύουν και από ρευστότητα και από τα κόκκινα δάνεια. Οι χρηματιστηριακές αξίες των τραπεζών βρίσκονται σε εξευτελιστικό επίπεδο. Ποιος έβαλε την ένεση με το θανατηφόρο Κιάνιο στο κορμί των τραπεζών, Σαμαρά, με αποτέλεσμα να δολοφονήσεις ένα υγιές οικονομικό σύστημα, έχοντας σαν συμμέτοχο τον επικίνδυνο και άσχετο Βενιζέλο και τον ιδιωτικό σου πράκτορα, τον κύριο Στουρνάρα, τον οποίον αφού τον έκανες υπουργό οικονομικών για να εφαρμόσει τα σχέδια των Γερμανών, εν συνεχεία στο παραπέντε τον βόλεψες και τον έκανες διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για να εξασφαλίσει τις οικονομισίες του, και αυτός από τον παχυλό μισθό και τη θέση από την οποία δεν μπορεί να σε διώξει κανένας. Ένας Στουρνάρας του οποίου η βίλα στη Σύρο ήταν κολλητή με τη βίλα του Παπαντονίου που είναι στη φυλακή. Τους χώρισε με σωτυχία. Ο ένας είναι στη φυλακή και ο άλλος είναι διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Ο δε καινούριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ήταν υπασπιστής του Υπουργού Παπαντονίου όταν ήταν υπουργός
Εθνικής Άμυνας ο Παπαντονίου, που σήμερα είναι στη φυλακή. Γιατί βλέπετε τι ωραία δένουν όλα αυτά. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Πάρτε και μία κλωστή και σειράψτε τα. Και αφού τα σειράψετε, πάρτε ένα σπάγκο που είναι ανθεκτικότερος και ράψτε τα στο κολομυαλό σας επιτέλους, για να μάθετε να σκέπτεστε και να μην είστε οι συνηθισμένοι ανυποψίαστοι. Είναι δυνατόν να υπάρχουν δημοσκοπήσεις που να δίνουν 21% στον Τσίπρα? Είναι δυνατόν να υπάρχουν δημοσκοπήσεις που να δίνουν 30% σε Έλληνες οι οποίοι λένε ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών? Έχουμε ένα πρωθυπουργό με Γερμανίδα babysitter. Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση που έκανε πρωθυπουργό τον Τσίπρα με τη βοήθεια του Πάνου του Καμένου, τον οποίο τον είχαμε χθες εδώ πέρα και είπε πολλές αλήθειες και απήντησε ομολογιακά και σε πολλές δύσκολες ερωτήσεις, ετοιμάζει να κάνει ακόμα κάτι. Να προβεί στη ληστεία άειλων περιουσιακών στοιχείων. Η ατιμία που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνησή μας δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, αλλά σίγουρα θα έχει και συνέχεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας επεβίωσε επειδή αγωνιζόταν ο λαός της σκληρά στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας της. Είτε επειδή το ήθελε ο λαός, είτε γιατί αναγκαζότανε σαν χώρα να δώσει αναρρύθμιτες μάχες. Έχουμε νικήσει και έχουμε χάσει πολλούς πολέμους, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λάβει χώρα σε σειράξεις μικρές και μεγάλες. Αλλού έχουμε ανταποκριθεί επιτυχώς, αλλού έχουμε ανταποκριθεί ανεπιτυχώς. Αυτή τη φορά όμως, σχετικά με την περίπτωση της ονομασίας του κρατηδίου των Σκοπίων, το ελληνικό έθνος, ο ελληνικός λαός, όλοι εμείς βιώνουμε κάτι το πρωτοφανές και το πρωτόγνωρο. Υποχρεούμεθα να υποστούμε αμαχητή μια κολουσία ήττα σε πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η ήττα θα είναι η οδυνηρότερη όλων των εποχών, γιατί δεν μας δόθηκε η ευκαιρία αυτή τη φορά να δώσουμε μάχη. Η ήττα αυτή, αν επιτευχθεί με τη βοήθεια των πολιτικών προδοτών, θα καταγραφεί στην ιστορία σαν μια ήττα η οποία έγινε χωρίς να κηρυχθεί πόλεμος. Ούτε μια τουφεκιά, κυρίες και κύριοι, δεν έχει χύσει στον αέρα. Και κινδυνεύουμε εμείς οι Έλληνες για πρώτη φορά να χάσουμε το πολυτιμότερο στοιχείο της άειλης κληρονομιάς μας. Έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας στα ελληνικά που έμαθε γνωρίζει τι θα πει η λέξη άειλη. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να χάνουμε το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης του ονόματος Μακεδονίας? Αυτό όλοι το ξέρουν. Και οφείλεται στην προσήλωση
Στην προσήλωση, επαναλαμβάνω. Στην πυθύνια προσήλωση. Στη δουλικότητα θα συμπληρώσω. Της ηγεσίας του κράτους, του κράτους μας, της Ελλάδας μας, που υπακούει με ένα πρωτοφανή προδοτικό τρόπο στα κελεύσματα των ξένων. Το κόμμα το οποίο κυβερνά σήμερα την πατρίδα μας και όλοι όσοι το διατηρούν στη ζωή βάζουν συνδικαιούχους στο όνομα της Μακεδονίας και όλων των άλλων χαρακτηριστικών που συνθέτουν την υπεραξία του μεγάλου αυτού ονόματος. Προσπαθούν να το διατηρήσουν στη ζωή οι προδότες. Προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα κράτος. Προδότες. Προσπαθούν να του δώσουν το όνομα Μακεδονία. Οι προδότες. Οι οποίοι βοηθούνται από ορισμένα πνευματικά παράσιτα, τα οποία δεν έχουν το ειδικό βάρος της λέξης πνευματικό. Όταν έρθει η ώρα, όλος ο κόσμος θα νομίζει και θα είναι σίγουρος, γράψε αυτό που σας λέω, θα φάμε δύο λεφτά, Γιάννη, που σηκώνει συνέχεια τα χέρια για τα ρολόγια. Όταν έρθει η ώρα, γράψετε αυτό που σας λέω. Όλος ο κόσμος θα νομίζει και θα ξέρει ότι οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Είναι απόγονοι του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Και είναι οι νόμιμοι κτήτορες και χρήστες του θαύματος της αρχαίας Μακεδονίας. Του θαύματος της αρχαίας Μακεδονίας. Φτάνουμε στο σημείο. Μια ισχνή μειονότητα φανατικών αριστεριστών και κεροσκόπων κόντρα στη θέλησή μας να έχουν μπει στο άβατο με τα πνευματικά μας ασημικά και να το έχουν ρίξει στο πλιάτσικο και να σκοτώνουν τα πάντα σε τιμή ευκαιρίας, επειδή πουλάνε τα εθνικά μας προϊόντα σε Σλάβους κλεταποδόχους. Σε λίγο καιρό όλος ο κόσμος θα ξεχάσει το Σκόπια. Με δικιά μας ευθύνη. Ήθελα να ξέρω, θα πάει κανείς στο κουδί? Ήθελα να ξέρω, θα δει κανείς το ειδικό δικαστήριο? Ήθελα να ξέρω, θα καταργηθεί για λόγους προδοσίας η μη εκτέλεση θανατικών ποινών? Ρωτάω. Σκεφτείστε το και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις. Μακεδονία, η ελληνική, πάλιτε, θα πάτε πολιτική. Πούνε τρόντα που σαν τα περάσαν, σαν το λίβα που καίει τα σπατά. Με κανόνια της πόλης χαλάσαν, μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. Οι εχθροί μας για τώρα σκορπίσαν και ξανάρθε για μας λευτεριά. Για να φτιάξουμε τα όσα γκρεμίσαν, ας κοιτάξουμε τώρα μπροστά. Μακεδονία, η ελληνική, πάλιτε, θα πάτε πολιτική. Ανακοίνωση. Τι με ρωτάς, γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο? Γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει? Γιατί εγώ διάβασα και ξέρω. Γιατί δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν. Γιατί δεν είναι δική τους περιουσία για να την πουλήσουν. Γιατί εγώ δεν είμαι καναπεδάτη. Γιατί νιώθω την ανάγκη να αντιδράσω. Γιατί αποφασίζουν για μένα χωρίς εμένα. Γιατί δεν μασάω το παραμύθι τους. Γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο? Γιατί δεν δικαιούμαι να απουσιάσω? Γιατί δεν έχω αυταπάτες για τη σύνθετη ονομασία? Γιατί είμαστε οι περισσότεροι και πρέπει να το δείξουμε? Γιατί δίνουν την ιστορία μου?
και τον πολιτισμό μου. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Γιατί δεν γονατίζω άλλο. Γιατί δεν παραχωρώ άλλο. Γιατί δεν ξεχνώ άλλο. Γιατί δεν φοβάμαι άλλο. Γιατί αν δεν αγωνιστώ, δεν έχω δικαίωμα να μιλώ. Γι' αυτό θα πάω στο συλλαλητήριο την Κυριακή 20 του μηνός στις 2 η ώρα το μεσημέρι, μπροστά τους, εκεί στη Βουλή, στο Σύνταγμα. Λαέ της Μακεδονίας! Ορθόδοξοι και μετά Ευρωπαίοι. Ως την Αγιά Σοφιά, αλήτρωτες πατρίδες, ελπίδες μου χρυσές. Έφτασε η ώρα να κλείσουν οι πληγές. Φέρνει ο άνεμος μηνύματα απ' τα φορταριασμένα μνήματα που τραγουδούν τη δόξα σου, Ελλάδα. Στα τεχνάσματα κατά του έθνους όλοι γνωρίζονται ότι ο Τσίπρας και τα Λαμόγια του είναι μανούλες. Είναι δυνατό σήμερα η αγορά στην Αθήνα να είναι ανοιχτή? Τι το κάνουν αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο οι εμπορικοί σύλλογοι Αθηνών δεν απεφάσισαν σήμερα λόγω του συλλαλητηρίου να μην ανοίξουν τα μαγαζιά? Έχω πληροφορίες επίσης ότι η στάση δεν δέχεται να πυκνώσει τα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των διαδηλωτών παρά τις συνεχείς οχλήσεις των διοργανωτών. Νωρίτερα δε αναγκάστηκε η Οργανωτική Επιτροπή που έχει σχέση με το συλλαλητήριο να αναρτήσει ένα κείμενο που διαμαρτύρεται εντονότατα εναντίον της διοίκησης στη στάση, η οποία δεν πυκνώνει τα δρομολόγια για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, μια και τα πούλμαν θα τερματίσουν μακριά από τους σημείους διαδήλωση. Οπότε θέλει ποδαρόδρομο. Καλημέρα κύριε Νασιούλα. Είμαστε μάχημοι, είμαστε στο κέντρο των Αθηνών, έτοιμοι για το μεγάλο συλλαλητήριο. Δώστε μου μια εικόνα. Κοιτάξτε, στο δρόμο πετύχαμε ήδη από τα χαράματα ένα απερίγραπτο κομβόι από λεωφορεία και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι θα είναι διπλάσια η συμμετοχή από το τελευταίο μέγιστο συλλαλητήριο. Εδώ, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, ήδη έχουμε διεσπαρμένα τα λεωφορεία να κατευθύνονται προς τους χώρους που τα κατευθύνει η τροχιά για να μπορέσουν μετά με τα πόδια να έρθουν προς το κέντρο της πόλης, και ήδη στο Σύνταγμα οι προετοιμασίες και ο κόσμος έχουν προχωρήσει και σειραίοι. Έχει μαζευτεί κόσμο στο Σύνταγμα? Έχουν μαζευτεί στις γειτονιές γύρω από το Σύνταγμα, σε καφέ, και έρχονται σιγά σιγά και κάποια λεωφορεία που δεν έχουν πάει στους χώρους συγκέντρωσης από την Νότια Ελλάδα. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι έχουμε και μεγάλη συμμετοχή και από την περιφέρεια πέρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Η τροχέα κάνει τη δουλειά της σωστά, την κάνει πειθαρχημένα, την κάνει για να εξυπηρετήσει τον κόσμο ή την κάνει για να ταλαιπωρήσει τον κόσμο? Κοιτάξτε, στα αρκετά διόδια κοντά στην Αθήνα είδαμε ότι μάζευε τα λεωφορεία για να τα οδηγήσει με ένα περιπολικό μπροστά και με ένα περιπολικό πίσω προς τους χώρους συγκέντρωσης για να υπάρχει τάξη. Σωστό. Μέχρι στιγμής και από αυτά που είδαμε δεν είδα κάτι το παράτερο ή κάτι το οποίο να εμποδίζει. Δηλαδή υπάρχει μια αστυνομική παρουσία η οποία προς το παρόν διευκολύνει να υπάρχει μια τάξη στο θέμα του παρκαρίσματος των βαριών οχημάτων, εντάξει? Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έχετε παρατηρήσει εκεί στην... στο Σύνταγμα, διότι έλεγα προηγουμένως εδώ ότι αν ψηφιστεί αυτή η ιστορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από την επόμενη μέρα όλος ο κόσμος, όλη η ανθρωπότητα θα ξεχάσει τη λέξη Σκόπια και θα μιλάει για τη λέξη Μακεδονία. Και τότε θα χτυπάμε το κεφάλι μας. Έτσι ακριβώς. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τις νομικές γνώσεις που έχετε σε μεγάλη επάρκεια, ήδη παρουσιάστηκε από χθες το κείμενο στην Αγγλική της κατάπτυσης της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, το οποίο αναφέρεται επί λέξη σε μακεδονικό λαό. Εδώ βλέπω μια περίεργη σιωπή και μια απόσυρση. Σημάδι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου νομίζω ότι τρίζει η καρέκλα του κυρίου Τσίπρα.
Για πέστε μου κάτι, επειδή η γνώμη σας δεν έχει σχέση πολλές φορές με το ότι είστε και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, το ξεπερνάτε αυτό το θέμα. Θέλω να πει το εξής. Πώς είναι δυνατόν από το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούμε διάφορους γελίους να λένε, ακόμα και δημοσιογράφους, ότι 148 χώρες, ο κύριος Θοδωράκης, ο οποίος είναι στη Βουλή, αυτός ο Καραγκιόζης, να λέει ότι 148 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονίας και τι θα κάνουμε εμείς, τότε γιατί μας ρωτάνε εμάς τι όνομα θα πάρουν αφού 148 χώρες το αναγνώρισαν? Δεν μπορούσαμε εμείς να καθορίσουμε το όνομα και τελειώνει η ιστορία? Τα πολιτικά νανάκια με βουντού, μαύρα ψέματα και μάγια, μαλλιά με σαπούνια και καρφιά, προσπαθούν να γελιοποιήσουν κάθε ίχνος νοημοσύνης και σοφροσύνης του ελληνικού λαού. Δεν υπήρχε περίπτωση να περπατήσει τίποτα αν η Ελλάδα δεν έσπευδε να βάλει την υπογραφή της για την ύπαρξη μακεδονικού έθνους, μακεδονικής εθνότητας, επικράτειας και γλώσσας. Τόσα χρόνια που δεν γινόταν αυτό, τόσα χρόνια πιεζόμασταν. Ο κύριος Τσίπρας αμφιβάλλω αν πιέστηκε για να προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία. Κύριε Νασιούλα, η ύπαρξη των Σκοπίων, η ύπαρξη των Σκοπίων, επαναλαμβάνω, σε γενική μορφή αλλά και σε εξειδικευμένες μορφές όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτάται 100% από εμάς. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν τηρήσαμε μια εθνική πολιτική και να πούμε να μπουν στο ΝΑΤΟ τα παιδιά, αλλά θα προσδιορίσουμε εμείς το όνομά τους, εάν δεν ενοχλούμεθα με τη λέξη Μακεδονία, και συνεχεία θα προσδιορίσουμε πότε θα μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Επομένως, δεν έπρεπε εμείς πρώτα στην Ελλάδα να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να ακολουθήσουν οι Σκοπιανοί? Γιατί έγινε ανάποδα? 9 δισεκατομμύρια ΑΕΠ έχουν τα Σκόπια και 190 δισεκατομμύρια έχει η Ελλάδα της ανάκαμψης του κυρίου Τσίπρα, όπως ο ίδιος επικαλείται. Ο κύριος Τσίπρας διάλεξε να μην ακούσει κανέναν, εγκρυφτό και παραβίστο να μιλήσει μόνο με τον κύριο Πάιατ και σε γερμανικά που κουτσομιλάει με τους ξένους φίλους του από τα Βόρεια, για να φέρει την εκχώρηση της Μακεδονίας βράδυ, έτσι ώστε να δείξει ότι είναι ένα πυθύνιο παιδί που θα συνεχίσει τη νέα εποχή, την οποία παρήγγειλε για πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Αυγή, μία μέρα αφού υπέγραψε την κατάπτυση στη συμφωνία. Το παιδί της νέας εποχής, ο άνθρωπος της νέας εποχής, είναι όπως λέτε killer και ρίχτης. Ναι. Θα πάει ακόμα 10 στελέχη του και στο τέλος θα φάει και την Ελλάδα. Ναι, αλλά εδώ πέρα, ακριβώς, αλλά εδώ πέρα συμβαίνει το εξής περίεργο. Ήρθε ο Θεός της Ελλάδος και σου λέει, αγόρι μου, σας δίνουμε ακόμα μία δυνατότητα, εσάς τους Έλληνες, που σας αγαπάω, λέει ο Θεός. Ποια είναι η δυνατότητα? Έχει 145 αυτός. Αν μείνει με τους 145, δεν περπατάει η δουλειά. Και απότομα, ως διαμαγείας, βρέθηκαν πολιτικοί προδότες από τους Ανέλ και από το ποτάμι, οι οποίοι τον του δώσανε την προθέσεις 150 βουλευτές και από ό,τι φαίνεται θα τους δώσουν και τώρα. Πιθανόν και όχι, διότι ήδη δύο βουλευτές παραιτήθηκαν από το ποτάμι, με αποτέλεσμα το ποτάμι να διαλύεται. Και εκεί να έχουμε άλλες εξελίξεις. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Χθες εσείς ο ίδιος καταφέρατε να εκμεύσετε με τις ερωτήσεις σας την απάντηση από τον αμήχανο και σε αποδρομή κύριο Καμένο. Το ρωτήσατε λοιπόν επανειλημμένα και βλέπετε ότι μάσαγε τα λόγια του. Λέει ότι το έκανε για την πατρίδα. Λέει ότι γύρισε το στυλό με το οποίο υπογράψανε στις πρέσπες και το έκανε μαχαίρι στα πλευρά της πατρίδας από αγάπη, δίνοντάς μας και ένα φιλί. Εδώ οι άνθρωποι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και αδυνατούν να δικαιολογήσουν τη συμπαιγνία για την οποία τελευταίος και εμβληματικά μίλησε ο μακαριστός πια, τελευταία μέρα πρωτού κοιμηθεί, πρωτού πεθάνει, ο Μητροπολίτης Συσανίου και Σχετής της Παύλος, μιλώντας για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Κοτζιά και αναλύστε τον κύριο Καμένο. Αναλύστε το μου αυτός παρακαλώ, γιατί δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Κοιτάξτε, τελευταία μέρα πρωτού πεθάνει στα 71 του έτη, ο ακμαίος ως τότε, Μητροπολίτης Συσανίου και Σχετής της Παύλος, κοσμαγάπητος και μεγάλος πραγματικός Μακεδονομάχος, μας άφησε ένα μήνυμα που μεταφράζει και εξειδικεύει το μήνυμα των 22 Μητροπολιτών που προηγουμένως είχε δημοσιοποιηθεί. Εκεί μέσα λοιπόν λέει στον κύριο Καμένο: και ο Πόντιος Πιλάτος φέρει βαριά την ευθύνη, δεν είναι ώρα για δάκρυα, είστε συνένοχος στην προδοσία. Όταν διατελείτο και επιτελείτο η προδοσία, ο κύριος Καμένος ήταν συγκυβερνήτης της κυβέρνησης που έπραξε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Σόρος τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία? Γιατί πολλοί ακούμε για Σόρος στα Σκόπια, για Σόρος στην Ουγγαρία, για Σόρος εδώ, για Σόρος εκεί. Αλλά εδώ στη σκιά κυκλοφορεί. Αποσιωπήθηκε εντελώς ακόμα και από τον κύριο Καμένο χθες όταν τον πίεσε να μου πει τι εννοούσε για τα χρήματα τα οποία πήρε ο Κοτζιάς. Τι εννοούσε, για ποιο λόγο δεν ενεργοποιείται η εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τα αδιάστητα στοιχεία που υπάρχουν για συμμετοχή του Σόρους. Και από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι
Μάθαμε μάλλον ότι κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών δοθήκανε σε σκοπιανούς βουλευτές. Και οι εφημερίδες και τα κανάλια το κορόιδο, κανείς δεν μιλάει. Χθες καταφέρατε να αναδείξετε ένα μείζον θέμα. Μάθαμε ότι το πράγμα έχει πάει στο φυσικό του δικαστή, στη δικαστική ηγεσία και ερευνάται. Τουλάχιστον αυτό επικαλέστηκε ο κύριος Καμένος. Όπως το μάτι, όπως το μάτι ερευνάται. Ναι, δηλαδή ενδεχομένως να έχουμε ένα αποτέλεσμα στον αιώνα των άπαντα. Μάλιστα. Άρα εδώ η χρονοτριβή της δικαιοσύνης, οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο να φέρει στην επιφάνεια τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Καμένος, λέγοντας ότι ο κύριος Κοντζιάς είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει, ακούστε ακούστε, την τσάντα του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, αν ο κύριος Κοντζιάς είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει την τσάντα του κυρίου Παπανδρέου, όπως είπε ο κύριος Καμένος, και ακόμα και σήμερα δεν έχει κληθεί ή δεν έχει οπωσδήποτε και με τη βία παρασταθεί στο φυσικό του δικαστή. Ακριβώς. Για να εξηγήσει τι εννοεί, τότε έχουμε και ένα μείζον σκάνδαλο που τεινάζει στον αέρα το σύνομο της Συμφωνίας των Πρεσπών επί του εδάφους της απάτης. Οι διεθνείς συμβάσεις για τις συμφωνίες λένε ότι αν έχει υπάρξει απάτη, δωροληψία, χρηματισμός, όπως υπονοούν οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες που τολμούν ακόμα και τώρα να βγαίνουν σε δημοφιλείς εκπομπές όπως η δική σας και να χρονοτριβούν λέγοντας ανοησίες, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά να ερευνήσουμε στο μέλλον. Μήπως και η ελληνική δικαιοσύνη είναι μέσα στην ανυπαρξία όλων των άλλων που είπατε προηγουμένως? Όλος ο κόσμος αναπολύει τις εποχές των εισαγγελέων Πεπόνη και Μουζακίτη. Σωστόν. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Σωστόν. Ναι, διότι εχθές δεν μου λέτε τους 8 Τούρκους εξωματικούς. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν απεφάσισε να χορηγηθεί άσυλο παραμονή τους στην Ελλάδα? Οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί που είναι προφανές. Μισό λεπτό λίγο. Η δικαιοσύνη δεν απεφάσισε να δοθεί άσυλο, αυτό ρωτάω. Για ορισμένους ναι, αλλά χάθηκαν τα ίχνη τους στις φωτιές και στις φλόγες του ματιού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να μου λέει χθες ότι δεν γνωρίζω ότι οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί έχουν φύγει από την Ελλάδα, που έχουν φύγει, είναι σίγουρο αυτό, και να μου λέει ότι ασχολήθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με αυτό το θέμα? Ενδεχομένως να βρίσκονται σε ένα εξωχώριο παράδεισο από αυτούς που πολύ καλά γνωρίζει ο κύριος Υπουργός. Μάλλον μου θυμίζει την ιστορία ο Τσαλάν, όπως και ο Τσαλάν έφυγε από την Ελλάδα και μετά παραδόθηκε στους Τούρκους. Άνοιξαν οι ουρανοί και αναλήφθηκε σε μια άσπρη φυλακή στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νασιούλα, να είστε καλά. Ζήτω η Μακεδονία κύριε Παπαζαφίλη. Γεια σας, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να μιλάμε και έχουμε και την δύναμη και τη διάθεση να το κάνουμε όταν πρόκειται για την πατρίδα μας, ξεκάθαρα πράγματα. Αιώνες ολόκληρες για το θέμα της Μακεδονίας και τα εθνικά μας θέματα. Και θα στείλω και ένα μήνυμα σε ορισμένους οι οποίοι έχουν πάθει πρεμούρα με αυτή την εκπομπή. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι, θα το πω έτσι λίγο κομψά, ότι δεν συγκινούμε με το χρήμα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι όμως που συγκινούνται με το χρήμα. Γι' αυτό μην κάνετε προσπάθειες. Γιατί πολλούς από εσάς, όταν έρθει η ώρα, θα σας παρουσιάσω ολόγυμνους στο τεράστιο ακροατήριο του Number One ραδιοφώνου της Ελλάδος, στο Μετρόπο 95.5. Όσοι βγάλαν λεφτά από λαδώματα, από προδοσίες, όσοι πήραν λεφτά από ανθρώπους τύπου Σόρος, όλοι τους είναι ουσιαστικά καταδικασμένοι σε οικονομικό θάνατο όταν έρθει η ώρα. Τίποτε δεν κρύβεται. Κλασικό παράδειγμα, τα δύο στελέχη των ΑΝΕΛ. Όλος ο κόσμος έμαθε ότι αυτοί οι δύο χρωστάνε περίπου 2 εκατομμύρια σε τράπεζες και δημόσια. Και όταν χρωστάς 1 εκατομμύριο, αγαπητό μου Λενάκη, και εσύ άλλο 1 εκατομμύριο, αγαπητέ μου, ακατανόμαστε προς το παρόν, είναι πολύ εύκολο να ενδώσεις σε οποιαδήποτε πίεση σου ασκηθεί.
Γιατί το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα πληρώσετε ο καθένας το 1 εκατομμύριο που χρωστάτε. Με το να μείνετε μέχρι τον Οκτώβριο, ας πούμε ότι τότε θα γίνουν οι εκλογές στην κυβέρνηση. 7, 8, 56 χιλιάρικα θα πάρετε. Έχετε να φάτε και να πιείτε. Άντε να δώσετε και 40 στην τράπεζα τα υπόλοιπα. Και επειδή η ιστορία με τα δάνεια, ειδικά στις κατοικίες, σε μερικές μέρες παίρνει ουσιαστική μορφή με παρέμβαση των Ευρωπαίων, τότε θα δείτε όλοι εσείς που φεσώσατε τι έχετε να πάθετε. Και δεν θέλω πολιτικέ ψεύτη Τσίπρα να μας λες ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και ότι έχουμε 120 μέρες ελεύθερης διακυβέρνησης στην πατρίδα, όταν την άλλη εβδομάδα έρχονται οι θεσμοί για να συζητήσετε ποικιλία θεμάτων, μεταξύ των οποίων και τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Όσο έρχονται οι θεσμοί στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι δούλος των Ευρωπαίων και υπάρχει τέταρτο μνημόνιο, ανεξάρτητα αν δεν ανακοινώνεται. Έχουμε σχέδιο. Θα ήθελα να πω κάτι για τον στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη. Συζήτησα το βράδυ και με παρεκάλεσε. Το όνομα του κυρίου Φράγκου, το επώνυμο είναι Φράγκος. Το μικρό το όνομα είναι Φραγκούλης. Υπάρχει κάποια γυναίκα η οποία κατεβαίνει υποψήφια σε κάποιες εκλογές. Και το επώνυμό της είναι Φραγκούλη. Με παρεκάλεσε να ανακοινώσω ότι το Φραγκούλη είναι επώνυμο για την κυρία αυτή και δεν έχει καμία σχέση με το Φραγκούλης που είναι το μικρό όνομα του στρατηγού Φράγκου, ο οποίος και αυτός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τεράστιο, από ό,τι αναμένεται, συλλαλητήριο, το οποίο θα λάβει η χώρα στις 2 η ώρα στην πρωτεύουσα του Αθηναϊκού κράτους. Θα μπορούσα να μιλήσω για συνωμοσίες. Μήπως θέλετε να σας πω για πλαστογραφίες. Αυτό πάντως που θεωρείται απόλυτα δεδομένο είναι ότι υπάρχουν ανίερες συμμαχίες. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, οι προδότες μας κυβερνούν, να δέχτηκαν να αναφερθεί μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών ότι η μακεδονική γλώσσα των Σκοπιανών είναι σλαβικής προέλευσης και όχι ελληνικής, και ότι η αρχαία Μακεδονία και η ιστορία της αφορά μόνο στους Έλληνες, και ότι η μακεδονική ηθαγένεια των Σκοπιανών δεν υποδηλώνει την ύπαρξη μακεδονικής εθνότητος. Τι βλακίες είναι αυτές? Είναι δυνατόν στη Συμφωνία των Πρεσπών να γράφει ότι η μακεδονική γλώσσα των Σκοπιανών είναι σλαβικής προέλευσης και όχι ελληνικής? Αυτά υπέγραψε Τσίπρα? Όλα αυτά τα ωραία υπέγραψες? Που αν υπήρχαν άνθρωποι που διάβαζαν διεθνείς συμφωνίες πριν τις υπογράψετε, θα μιλούσαν για μια αναγνώριση μιας ανύπαρτης γλώσσας, μιας ανύπαρκτης ηθαγένειας, με αποτέλεσμα το ανύπαρκτο των δύο αυτών που σας ανέφερα να το παίρνουν οι Έλληνες, να το βάζουν σε ένα κουτί που εγώ το ονομάζω το κουτί της Πανδώρας, να το ανοίγουν και να δίνουν στους απογόνους μας τη δυνατότητα ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, να καταλάβουν τα πράγματα είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία γράφουν τα βιβλία, και συγχρόνως να ανάβουν μια σπίθα, μια σπίθα προς το παρόν, σε μελλοντικές αλυτρωτικές διεκδικήσεις από τους φαινομενικά, όπως είναι σήμερα, γιατί φαινομενικά είναι, φιλερινικούς και αδύναμους να μας απειλήσουν, Σκοπιανούς, τους οποίους εγώ τους αποκαλώ ένα μόρφωμα διπόδων, διπόδου συνοθηλεύματος. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα από το φίλο μας τον Λάμπη, τον Καϊτετζίδη από την Ξάνθη, τον Ελληναρά αυτόν τον Λάμπη. Είσαι γιαγιά ή παππούς, μάνα ή πατέρας, γυναίκα ή άντρας,
αδελφή ή αδελφός, κόρη ή γιος, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πείτε τους να μην ψηφίσετε υπέρ της συμφωνίας. Αφήστε μας ελεύθερους να δημιουργήσουμε το μέλλον της πατρίδος μας. Μπράβο Μπάμπη. Αν δεν αλλάξει κάτι από αύριο, μόνο με τη Ράβδο θα βάλουν μυαλό, λέει κάποιος άλλος φίλος. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες, όχι ότι δεν τιμήσαμε την εντολή και πάμε ψέματα εκεί. Η απάτη που ανέφερες είναι η ειδικότητά σου. Ο Τσιτσιπάς κερδίζει στο πρώτο σετ το Φέντερερ, εκεί κάτω στη Μελβούρνη, στον πολιτισμό δηλαδή, με 2-1. Πάμε σε διαφημίσεις. Γιάννης Τσιτσιράπης, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος.